Βασιλάρα. Έλα, Βαλιμπούρ, είναι καλά εσύ. Λοιπόν, θα γίνει το επεισόδιο. Έλα, Νικολάρα. Εδώ, με έχεις βάλει εδώ και ξεσκονίζω. Τι θα γίνει. Ακόμα ξεσκονίζεις. Λοιπόν, άσκα το ξεσκονίζω. Πάνε. Και καλά να κάνουμε επεισόδιο, γιατί βλέπω να έχουμε και να δίνουμε τη σέρα. Με τόσα πράγματα που έχεις. Πού είσαι, έρχεσαι. Ωραίος, έλα, έλα να κάνουμε τη σοδιά, σε περιμένω. Έλα. Εντάξει, λοιπόν, που μένεις. Όχι, εντάξει, σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Λοιπόν, έρχομαι, έρχομαι. Άντε, πάει, καλέ μου. Λοιπόν, φτάσαμε παιδιά και τώρα ώρα να δείτε ποιος είναι ο συλλέκτης, ο επόμενος που κάνουμε αυτή την εξοδιά για το κανάλι. Για να δούμε. Νάτας. Καλώς το φίλο. Καλά, καλά, καλά. Παιδιά, είχαμε στον Βασίλη. Εγώ περίμενα να φορέσει για μπλούζα, δεν ξέρω τι είναι αυτά που βλέπω. Δεν ξέρω. Και εγώ τέτοια φορά. Εντάξει, respect. Έτοιμος. Είμαστε για επεισοδιάρα. Ξεκινάμε, παιδιά, και σήμερα θα δείτε απίστευτα πράγματα. Δεν θα τα πούμε εδώ στο κατόφλι, θα τα πούμε μέσα. Οπότε φύγαμε να γουστάρουμε. Πάμε, πάμε. Πάμε. Μαλάκα, τι βάιρος, δεν είσαι τελείο. Τι κάνω τον Ντόμπερμαν εδώ. Πού είσαι, θα με δαγκώσει, θα με φάσει να μπω μέσα τώρα στο playroom του Βασίλη ή θα με κάνεις κομματάκια. Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Βασίλη, έχεις ένα τι βάιρος Ντόμπερμαν στο δωμάτιο, φίλε. Οχ, από ποιο παιχνίδι βγήκε. Είναι του Wes και λίγο. Από ποιο παιχνίδι είσαι. Πού είναι το κορίτσι μου, θα με φάσει τώρα. Όχι, όχι. Να ανοίξω, λες. Θα το δει ο κόσμος. Θα πάει, ναι. Πού είναι το κορίτσι μας. Ήρα, ήρα, δεν έφαγε, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, το είδατε. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε, σήμερα ήρθα στον επόμενο συλλέκτη που είναι στην playlist του καναλιού. Είναι ο Βασίλης. Βασιλάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχτηκες στο χώρο σου. Χαρά μου, φίλε μου. Εντάξει, και εγώ έχω χάρη πάρα πολύ. Ο χώρος είναι απίστευτος. Ο Βασίλης έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό playroom με πολύ φοβερά κομμάτια που θα τα δείτε όλα σε λίγο. Να πω ένα μικρό background story σχετικά με τον Βασίλη. Ο Βασίλης, παιδιά, ήταν ο πρώτος συλλέκτης που μου έστειλε όταν είδε το κανάλι το Console Hunter και ότι ζήταγα από εσάς να παρουσιάσω τις συλλογές σας. Ο Βασίλης ήταν ο πρώτος που πήρε το θάρρος, χωρίς να με ξέρει καν ποιος είμαι, τι είμαι και τι κάνω, να μου πει έλα φιλαράκι, γουστάρω, έλα παρέα να κάνουμε βίντεο. Δυστυχώς αργήσαμε. Πρώτος. Ναι, είσαι ο πρώτος, έχεις αυτό το achievement. Αργήσαμε λιγάκι, μία δεν μπορούσε να δει τίποτα άλλο, αλλά είμαστε σήμερα εδώ για να σας δείξουμε επεισοδιάρα. Και επίσης και ο Βασίλης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας από τους διαχειριστές της ομάδας στο Facebook, την Retro. Retro Universe. Στην οποία έχει περίπου 1600 μέλη, αν θυμάμαι καλά. 1300 είμαστε τώρα με μια εκαθάριση που κάναμε. Θυμάμαι που το είχατε αναφέρει, για όσοι είναι έτσι, δεν μιλάνε για αυτά, είναι λογικό. Είμαστε 4 διαχειριστές και προχωράμε εκεί με τα παιδιά, όλα μια χαρά. Μια πολύ ωραία ομάδα αφοσιωμένη στο ρετρό για να δείτε καθημερινά ενδιαφέροντα πραγματάκια, να κάνετε ποστάκια τις συλλογές σας, να κάνετε κουβεντούλα και με γνώσεις κτλ. Οπότε όσοι δεν είστε, σας βάζω και ένα link τώρα από κάτω. Για να δείτε τη σελίδα και να κάνετε joy. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα εδώ θα δούμε. Έχεις μεγάλη balance συλλογή. Δεν είσαι αφοσιωμένος μόνο σε ένα πράγμα. Όχι, αυτό είναι το κακό. Ότι είμαι αφοσιωμένος σε πολλά πράγματα. Αλλά είναι ωραίο το αποτέλεσμα.
Έχει πολλά κουτάτα. Παιδιά, έχει πολύ ωραία κουτάτα. Είναι, βασικά είναι όλα κουτάτα. Έτσι, είναι έτσι. Όλα με manual, δηλαδή το 95% ας πούμε πολύ έχει manual. Πολύ καλό. Και δεν υπάρχει τίποτα ριπρό, είναι όλα original. Δηλαδή αυτό, ναι, όλα γνήσια. Και τίτλους πολλούς και ωραία παιχνίδια. Και λοιπόν, κλείνοντας, να πω, βλέπετε ότι ο Βασίλης, ας πούμε, και άλλα παιδιά είναι σε αναμονή για επεισοδιάκια. Μην τρέπεστε, στείλτε μου και εσείς για να κάνω επεισόδια. Παιδιά, εκεί ο Νίκος είναι κομπλέ. Έτσι, λοιπόν, πάμε να κάνουμε το room να κουστάμε. Φύγαμε. Φύγαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να μας κάνεις ένα πέρασμα τα κουτάκια σου σε αυτή τη μεριά. Ωραία, ναι, μια χαρά. Φύγαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ τα 264. Έχω την κλασική την έκδοση, η οποία δεν ήταν κλασική, ήταν με το Mario 64. Ναι. Είχα παίξει αυτό το χαρτί το επιπλέον, σωστός, το οποίο σκίστηκε. Ναι. Το είχα πάρει... Φαίνεται εδώ, όχι, δεν φαίνεται. Όχι, πια δεν φαίνεται. Φοβερό κουτάκι, όμορφο για τότε. Ναι, ναι. Και το είχα πάρει Χριστούγεννα, όπου είχε αρχίσει και έπεφτε. Και το είχα πάρει την τιμή που λέει αμέσως το από πάνω, που είναι 39.900 δραχμές. Το clear, έτσι, το blue clear. Ναι. Και πιο πάνω έχουμε μια έκδοση Πίκατσου. Είναι ωραία όμως αυτή. Είναι ωραία, ναι, και βγάζει και ήχο όταν πατάς το reset εκεί στο πόδι. Λέει πίκα, πίκα, ναι, εντάξει. Κάπου είχα διαβάσει ότι αυτή η έκδοση έχει κάποια αναβάθμιση στην πλακέτα και βγάζει καλύτερο σήμα στις τηλεοράσεις της τότε της CRT. Δηλαδή την βγάζει ένα κλικ καλύτερη εικόνα από τα περασμένα. Α, ναι. Έτσι έχω διαβάσει, δεν είμαι σίγουρος, αλλά το είχα διαβάσει από κάποιους που το λέγανε ότι είναι λίγο καλύτερο σαν hardware. Δεν το ξέρω καθόλου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω το NES, το Mini, εντάξει, 3DS από κάτω. Παίζεις, 3DS φίλε, τώρα δεν παίζω, αλλά όταν το πήρα έπαιξα πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή μετά το PSP, ναι, πιστεύω είναι το καλύτερο το 3DS. Είναι ωραίο, εγώ βέβαια έχω μείνει μου άρεσε το 3D που είχε, μου άρεσε, ναι, η αλήθεια είναι, χωρίς το γυαλί, ήταν τότε που πειραματιζόμασταν πολύ με το 3D και στις τηλεοράσεις και σε αυτά ναι, γενικά. Ναι, 2008-2009, ναι. Μου άρεσε. Και το Street Fighter είχα πάρει πρώτο παιχνίδι να θυμάμαι και ήταν πολύ καλό. Ωραία. Πάμε να βλέπουμε τα GameCube. Πάμε, ναι, GameCube το κλασικό. Από κάτω είναι το Limited Edition, το Resident Evil το 4. Πολύ όμορφο το πιάτο. Ωραίο κομμάτι, ναι, και καλό. Εδώ από κάτω έχουμε το γαλλικό NES, το Action Set, όπου έβγαινε... Με το RGB, έχεις την έκδοση, ναι, RGB, όπου έβγαινε με το όπλο μαζί κιόλας. Φοβερό. Ναι, είναι και σε τέλεια κατάσταση. Άμα παιδιά τα γαλλικά, να ξέρετε, είχαν μια ιδιαιτερότητα ότι είχαν RGB, δηλαδή δουλεύανε με SCART. Αυτό το έκανε και η Sega και η Nintendo. Δεν ξέρω οι Γάλλοι τι στην ευχή είχαν κάνει και βγάζαν τέτοια μηχανήματα. Ναι, ναι. Αλλά ναι, πολύ ωραίο, φοβερό και το άλλο. Και εδώ έχουμε το κλασικό με την οικογένεια που είναι και αυτό σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό από Ελλάδα. Έτσι, αυτό βασικά από Ελλάδα. Και εμένα αυτό είναι το δικό μου, το πήρα το 91. Ακριβώς αυτό το day. Είχε μέσα το Super Mario, το οποίο το είχε, φίλε, κανονικά με το κουτί. Δηλαδή δεν είχε σχέδο κασετάκι. Έτσι ήταν, μπράβο, έτσι ήταν. Λοιπόν, εδώ πάμε σε ένα δυνατό κομμάτι. Εδώ είναι το Virtual Boy, το αμερικάνικο, το οποίο είναι αυτό που κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα, δεν ναι, είχε έρθει το ιαπωνέζικο. Και αυτό σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φοβερό και ξεχωριστό κομμάτι, βέβαια πονοκέφαλος να παίξεις, από όσο ξέρω. Κοίταξε, πονοκέφαλος. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Όταν θα το δεις, ας πούμε, θα πεις wow, για τότε ειδικά κιόλας. Για την εποχή του, ναι, ήταν μεστά. Θα το πεις wow, αλλά δεν θα κάτσεις να παίξεις. Τώρα ναι, τώρα δεν παίζουμε δηλαδή, τίποτα. Θα το δεις, αυτά, θα πεις wow, ναι, εγώ το πήρα βασικά γιατί και είναι ωραίο κομμάτι και... Ναι. Πώς να σου το πω, και που το στολίζεις, ας πούμε, είναι ομορφιά. Είναι exotic που λέμε κονσόλα, δεν την βλέπεις κάθε μέρα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, παιδιά, δεν έχω παίξει ποτέ με Virtual Boy. Αλλά επειδή εδώ έχει ο Βασίλης και το έχει και σε βιτρίνα, θα μου το βάλει λίγο. Ναι, ναι, εννοείται. Τέλειο, φοβερό κομμάτι. Ναι, από πάνω έχουμε PlayStation το πρώτο, δίπλα ένα PSP Street.
από πίσω PlayStation 3 το FAT είναι το 80, ναι. Το οποίο παίζει του ένα τα παιχνίδια. Άρα είναι το πρώτο μοντέλο με τα... Δεν είναι το πρώτο πρώτο, είναι το δεύτερο μοντέλο που παίζει του ένα, δεν παίζει του δύο. Ναι, το οποίο το έχω και συνδεμένο εκεί. Ναι. Ακριβώς δίπλα, εκεί μέσα στη γωνία, δεν ξέρω αν το παίρνει. Έχεις το επόμενο. Είναι το 60, το πρώτο πρώτο που βγήκε. Έχεις και το πρώτο. Ναι, ναι, το οποίο είναι εδώ. Ναι, φαίνεται. Αυτό παίζει και του 1 και του 2 και του 3. Το συγκεκριμένο δεν παίζει τίποτα. Δυνατό κομμάτι πάντως αυτό για να το βρεις τώρα και με το κουτί και να παίζει. Βασικά να είναι λειτουργικό, γιατί είχαν θέμα από εκεί πέρα με την πλακέτα και πέρα. Γιατί τώρα τα ζεσταίνουν, τα κάνουν κάτι σε κάτι φούρνους, τα βάζουν. Αλλά φτιάχνουν για λίγο και μετά πάλι χαλάνε. Ισχύει, και από πάνω βλέπω PS2 bundle. Από πάνω, φίλε, είναι μια έκδοση πάλι από τη Γαλλία. Ναι. Ναι, η οποία είναι δύσκολη έκδοση. Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει πουθενά. Okay. Από μέσα, φαντάσου, έχει πάλι ένα κουτί. Ναι. Το οποίο είναι το κουτί το κίτρινο, το κλασικό του PlayStation 2. Α, οπότε έχει άλλο. Ναι, είναι, σαν, είναι δύο κουτιά με τα παιχνίδια αυτά έβγαινε. Δεν τα έχω πειράξει, δεν τα έχω ανοίξει όπως ήταν. Είναι καλό κομμάτι αυτό. Πολύ και δίπλα έχουμε το κλασικό, το PlayStation 2, το FAT. Και ένα χειριστηριάκι βλέπω για 20 χρόνια. Ναι, και ένα σφραγισμένο εκεί. PS2. PS2, αυτό κοντρόλ για το DVD είναι. Ωραίος. Πολύ ωραία αυτή η μεριά, μου αρέσει, με πολύ ξεχωριστά κομμάτια. Και πάμε παιδιά και στην επόμενη. Πάμε τώρα από εδώ σε αυτή τη μεριά, πάνω βλέπω άλλο PS2 ασημένιο Slim. Ναι, μου αρέσει πολύ το ασημένιο, στο PlayStation 2 ήταν φοβερό. Ωραίο. Οπότε το είχα βρει και σε καλή τιμούλα και το τσίπισα. Από κάτω 360 Xbox και από κάτω είναι το Arcade. Το πρώτο ή το 360 για να το 360. Α, το 360, ναι. Το 360, ναι. Ένα PS1 που είχε βγει μετά το PlayStation 1 το FAT. Σωστός. Εδώ πέρα πολύ καινούργια πράγματα, Xbox One S. Τα σπάει το εσύ, λέει, είναι δυνατό. Είναι δυνατό, όντως, είναι δυνατό. Είναι και 4K, είναι δυνατό. Είναι πολύ καλό. Και από κάτω, από κάτω είναι το πρώτο, το ορθόδοξο, αυτό το... Scale Edition. Το πετό που λένε, ναι. Η έκδοση είναι αυτή που είπες. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ένα σφραγισμένο control του Xbox για το DVD, Game Boy Advance και ένα PS Vita. Και Vita. Τώρα, εγώ Vita, ας πούμε, και 3DS δεν έχω. Έχω μείνει πίσω αυτά. Αλλά συγκριτικά με αυτά τα δύο, ποιο γουστάρι σου μπορεί να πάρει μαζί σου έξω. Φίλε, πάντα παίρνω και στις διακοπές PSP Street. Το έχω βάλει μέσα όλα τα emulator, παίζω, δηλαδή τα νέο Geo τα τρέχει εκπληκτικά. Μπορώ να πω σαν τα μηχανήματα, ναι. Το Street νομίζω δεν έχει Wi-Fi, έχει κάτι κομμένο. Ναι, ναι, δεν έχει Wi-Fi. Το Vita δηλαδή το... Vita δεν έχω παίξει πάρα πολύ, το είχα συνδέσει μια στιγμή με το PlayStation 4 εκεί πέρα, πειραματιζόμα κάτι άνοιγα το PlayStation 4, το PS Vita, έκανα εκεί κάτι κόλπα αυτά, μετά το άφησα, δεν... Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε Wii Mini κόκκινο, Wii μαύρο, Wii άσπρο. Α, τα έχεις εσύ όλα τα χρωματάκια. Ναι, 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 έχω εδώ. Ωραίο. Σε γκάκες κατά τα άλλα. Σε γκάκες, έτσι. Από πάνω έχω ένα arcade μοχλό του PlayStation. Σάσιγουέα, είναι πολύ ωραίο, το θυμάμαι αυτό. Ναι, ναι, φοβερό φίλε, σαν να έχει μέταλλο είναι κάπως, δεν ξέρω αν το έχεις πιάσει τα χέρια σου. Ναι, 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 το είχε ένας συμμαθητής μου τότε και παίζαμε εκεί τέτοιο, Tekken 3. Είναι πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Το mini το που βγήκε τώρα πρόσφατα, το Switch είναι η έκδοση Smash Bros. Αυτό το πήρες όταν βγήκε η έκδοση, δηλαδή το όταν βγήκε τώρα... η έκδοση, ναι, το πήρα. Απλά δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ με το Switch πολύ. Αυτό θα ρωτήσω, μου πεις τη γνώμη σου σχετικά με το Switch, τι γίνεται, γιατί εγώ το ρωτάω επειδή δεν το έχω πάρει και λέω αν κάποιος με πείσει να το πάρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Νίκο, εντάξει, μ' αρέσει πολύ στο χέρι, ναι. Δεν μ' αρέσει πολύ στην τηλεόραση. Η φορητότητα δηλαδή. Η φορητότητα τα σπάει. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο παίζει. Στην τηλεόραση γιατί δεν σ' αρέσει, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα. Για ζυγιών και αυτά μετά. Ναι, κάπως μου φαίνεται. Δηλαδή σε σχέση με PlayStation 4 τώρα και Xbox One S πιστεύω. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Αλλά στο χέρι είναι πολύ βολικό και το μοχλουβάκι καλά που έχει μέσα δεν παίζει με αυτό. Πέρα να πάρει το Pro. Αυτό δοκίμασα προχθές το επεισόδιο στο πεχνοδρόμιο. Δεν όχι. Αλλά είναι ωραίο και η Super Smash έκδοση είναι πολύ ωραία. Είναι, ναι, είναι και ζωγραφισμένο έτσι απ' έξω με τους χαρακτήρες. Είναι φοβερό, ωραίο. Πολύ ωραίο. Και από κάτω PlayStation 4, το 15 το είχα πάρει αυτό με το Pro μαζί.
Εντάξει. Οπότε έχει και όλες τις κονσόλες της Last Gen. Ναι, κάπως ναι, εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Μου λείπουν τα πολύ δυνατά όπως το X, ξέρω εγώ, ή το Pro, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει, στην επόμενη γενιά. Ναι, κάπως. Οπότε έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε στο επόμενο ράφι, παιδιά, που είναι ακριβώς από πίσω μας. Πάμε τώρα να δούμε το ράφι, παιδιά, το οποίο είναι Sega. Ναι, εντάξει. Είναι Sega, λοιπόν. Για να κάνουμε. Sega! Λοιπόν, ξεκινάμε εκεί με την τιμονιέρα Sega Saturn. Δυνατό κομμάτι σφραγισμένο. Όλα, ναι, εντάξει. Απλά είναι με τις ζελατίνες, με τα μάνια, όλα εντάξει. Πολύ ωραίο. Καλό κομμάτι. Δεν το έχω συνδέσει, να πω την αλήθεια, ποτέ να ζήσω την εμπειρία της τιμονιέρας. Αλλά εντάξει, μου αρέσει σαν κομμάτι, έτσι και το... Από πάνω είναι το όπλο, το οποίο είναι το σκέτο. Συνήθως γίνανε και με το Virtual Cop. Το 1 και το 2. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι σκέτο. Δίπλα είναι το Master System Converter, για να παίζεις τα παιχνίδια του Master System στο Mega Drive. Mm-hmm. Από κάτω είναι ένα Mega Drive, τώρα δεν ξέρω όσο φαίνεται, ναι. το πρώτο. Ναι. Master System 2 και Master System 3, το βραζιλιάνικο, το δυνατό κομμάτι αυτό, παιδιά. Είναι, ναι, δύσκολο κομμάτι. Έχει πλέον καταντήσει, ναι, έχουν ανέβει τιμές του. Έχει γίνει δύσκολο κομμάτι, με κουτί πάντα. Ναι, ό,τι είναι με κουτί είναι δύσκολο κομμάτι. Αλλά να ξέρετε, ψάχνω, είναι, οπότε στείλτε μου πλέον, να ξέρεις, έτσι. Μετά από πίσω, πολύ ωραίο, το Master System Plus. Το Master System Plus, το πρώτο Master System. Είχε το ορθόδοξο, το μεγάλο. Με τον Gun, δεν ήταν. Ήταν με τον Gun, αυτό είναι το συγκεκριμένο με τον Gun. Και αυτό έτσι, πολύ ωραίο κομμάτι. Δύο χειριστήρια, δύο παιχνίδια. Που το οποίο για να αλλάξει το παιχνίδι, όταν πυροβόλαγε με το όπλο, σε πέταγε στο σκοπευτικό. Όταν ήσουν με το κοντρόλ, σε πέταγε. Ναι, ναι. Ωραίο. Πολύ ωραίες εποχές. Και αυτά ήταν η πρώτη κονσόλα της Sega στην Ευρώπη. Ήταν άψογη αυτή την ιστορία. Η οποία εγώ μεταγενέστερα έμαθα ότι υπήρχε, γιατί εγώ ξεκίνησα με το Master System 2. Δεν το έβλεπε τα Mickey Mouse από πίσω τη διάθεση. Δεν το έβλεπα, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Τα δηλαδή... έχω, παιδιά, και θα το βάλω και τώρα που το συζητάμε. Θα το πετάξω από ένα Mickey Mouse μου. Ήταν από πίσω. Σε Mickey Mouse τώρα μιλάμε του 88, 89, 90 κάπου εκεί. Και δεν ήταν φυσικά από Zedron, ήταν από κάποιον παραεισαγωγέα που έφερε τότε τη Sega. Η Zedron ήρθε μετά το 90, νομίζω, 90-91. Όπως και το Master System 3 έχει κυκλοφορήσει σε Ελλάδα και το είχαν πάρα πολύ από ό,τι έχω ρωτήσει. Ναι, ισχύει. Εγώ πάλι δεν το θυμόμουν και αυτό από μικρός, μετά το... Ναι. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, έχω μάθει ότι πολλοί κόσμος το είχε επαρχία. Δηλαδή Αθήνα, και εγώ να πω την αλήθεια μου, δεν το είχα δει ποτέ. Αλλά έχω μιλήσει με πολλά παιδιά από επαρχία που στα δικά τους τα μαγαζιά υπήρχε, ας πούμε, αυτό και μέχρι 98-99-2000. Ήταν κομμάτι που υπήρχε χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο control, το arcade του Saturn. Πολύ ωραίο και αυτό το κομμάτι. Το έχω βάλει, έχω παίξει εκεί τα fighting, τα games, Mortal Kombat και τέτοια, Street Fighter, είναι φοβερά. Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα mouse εκεί για το Dreamcast. Δίπλα έχουμε το Sega Saturn, το μοντέλο το δεύτερο, βγήκε πιο μετά. Ναι. Σαν λίγο πιο φθηνή έκδοση, θα έλεγα, από το πρώτο. Ένα control του Dreamcast, πάνω μια memory. Ναι, το vibration για τη δόνηση που μπαίνει στο μοχλό του Dreamcast. Ναι, ναι. Από πίσω το Dreamcast. Και αμερικάνικη memory. Το οποίο το πουλήσαμε όλοι για το PlayStation 2. Ναι. Κατά τα ψέματα. Θυμάμαι κάτι μου είχες πει ένα story για λόγω και του DVD. Έχω... Ναι, ρε παιδί. Ναι, για το DVD έλεγα θα βλέπω και ταινίες, θα παίζω και παιχνίδια και κάπως έτσι έφαγε το άκυρο. Δυστυχώς. Και δίπλα έχουμε, και αυτό είναι δύσκολο κομμάτι, δεν το έχουν πολύ, το Sega Saturn, το πρώτο το μοντέλο κουτάτο. Ναι. Και το οποίο έχει ένα παραπάνω λεντάκι, αν θυμάμαι. Είναι πιο όμορφο γενικά, ο μοχλός είναι πιο μεγάλος. Ναι, ναι, έχει άλλο μοχλό, άλλο faceplate το μηχάνημα. Ναι. Και Γιάννη, θυμάσαι, στο επεισόδιο με τα Saturn. Ναι, ναι. Ο Γιάννης θα γίνει τα δύο. Αλλά βλέπουμε άλλο ένα συνέχτη, παιδιά, κουτάκι. Βασίλης εδώ, έτσι, να γουστάρει. Και ένα RF καλώδιο εκεί πέρα, εντάξει. Ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο που το έχεις όμως. Ναι. Και αυτό δηλαδή ακόμα το έχεις βάλει, ρε παιδί μου, έτσι είναι το ωραίο, να είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα Atari. Atari, παιδιά, εγώ δεν έπαιξα. Atari ξεκίνησα από το Jaguar. Δηλαδή τα προηγούμενα όλα δεν τα έχω παίξει ποτέ μικρός. 2.607... Καθόλου. Ξεκίνησα με τον κλόνο... Ναι.
Ξέρω τι πλέον. Ήταν πολύ γνωστό στην Ελευσίνα. Ο οποίο ήταν πολύ γνωστό εδώ στην περιοχή στην Ελευσίνα. Ναι. Δεν είχε κανένα στο Nintendo αυτό το μεγάλο τον στο φούρνο. Είχαν όλοι τον κλόνο. Τον κλόνο, ε. Τέλος πάντων, θα το θα πούμε στη συνέχεια. Πολύ λοιπόν, Atari Jaguar. Πολύ όμορφο κουτί, αλλά χάλια μηχάνημα. Κοίταξε, έχει και μια δεκαριά παιχνίδια που αυτό αξίζει να παίξεις. Λίγα στα χέρια, ρε. Και στο CD που θα πούμε μετά δεν έχει κανένα. Δηλαδή, εγώ έχω παίξει, έχω 5-6 στο CD. Ναι. Πιστεύω είναι καθαρά για συλλεκτικό λόγο. Εντάξει, εννοείται. Λόγο να. Αλλά είναι όμορφο κομμάτι. Γενικά, εμένα είναι το κουτί το είχα και το πέταξε η μάνα μου πριν κάποια χρόνια κατά λάθος στην αποθήκη που ξεμπάζονται. Και ψάχνω να βρω κουτί τώρα πόσο καιρό και δεν βρίσκω. Γιατί μου αρέσει αυτό το κουτί, ρε παιδί μου. Κάτι μην παίζω μέσα. Είναι το κουτί όμορφο. Είναι ωραίο. Και σαν μηχάνημα είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Άλλοι το λένε ότι είναι μια σαν τουαλέτα, αλλά. Το συντή από πάνω. Ναι, ναι. Αλλά όχι, παιδιά, είναι ωραίο. Είναι από τις αγαπημένες μου κονσόλες σαν σχεδιασμό όπως και το Nintendo 64. Ναι, όχι, όχι, ομορφιά και τα λιξάκια ήταν. Λοιπόν, ωραία. Λιξάκια, ναι, είναι μοντέλο το πρώτο και μοντέλο το δεύτερο. Πουτάτα με τα μάλια όλα του τα έχω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πολύ ωραίο στο σειρά 2. Ναι, ναι, το πρώτο θέλει πυκνωτές, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. 8 pins, παιδιά. Ναι, 8 pins. Λοιπόν, Mega CD. Προσκυνάμε. Δεν έχω το κουτί εγώ, ρε φίλε, να στο πάρω. Γεια, ο Βασίλης θα μου το κάνει δωρεάν το επεισόδιο του, τι να ξέρετε. Πολύ ωραίο, ναι, με τα τρία παιχνίδια Cobra Command, Soul Face ναι, και ναι. Το Classic στο Arcade. Το πρώτο μοντέλο ναι. Που κούμπωνε στο πρώτο Mega Drive. Τον έχουμε εδώ τον πύργο εδώ έτοιμο. Θα το δείξουμε. Θα το δείξουμε μετά. Το λειτουργικό, αυτά είναι δύσκολο κομμάτι. Με το κουτί βασικά είναι πολύ δύσκολο. Και να βρεις και λειτουργικό είναι δύσκολο. Είναι, ναι, και εγώ δεν το δικό μου είχα κάνει κράγια να το βρω σε ανοιχτό. Γιατί τα περισσότερα παιδιά χαλάνε και ο μηχανισμός δεν ανάβουν, αλλά πολλά χαλάνε και το τρέι με το eject. Δηλαδή έχουν αυτό, ναι, ναι. Πρόβλημα. Δηλαδή έχει γίνει κάποιο recap στο συγκεκριμένο για να είναι. Α, είμαστε... έγινε δουλίτσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κομπλέ, πολύ ωραίο κομμάτι. Πάμε σε ένα άλλο πάλι που είναι η συνέχεια του πύργου, ας πούμε. 32X. Ένα ταξοσκόνησα τρεις μέρες. Σωστός. Πολύ ωραίο κομμάτι. Ναι, ναι, είναι. Έχει και αυτό κάμια δεκαριά παιχνιδάκια που αξίζουν πολύ. Ναι. Πίσω ένα Mega Drive 2. Και αυτό... Zetron, μ' αρέσουν που τα έχεις με Zetron σφαγίδες πάντα. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν. Η σφαγίδα της Sega είναι... Αυτό το Mega Drive 2 ήταν το τι κλάμα είχα ρίξει μικρό για να το πάρω. Ναι. Και εν τέλει μου πήραν αυτό, ξέρεις. Ναι, εντάξει, όλοι θυμάμαι, Νίκο, θυμάμαι ότι είχε 99.999 δραχμές. Στην αρχή με το βγήκε. Γιατί είχε πάει ένα παιδί, έτσι, το πλουσιόπεδο της γειτονιά, να το πούμε έτσι, και το είχε πάρει και μου έλεγε ότι μας δώσαν και μια δραχμή, ρες. Σωστός. Εντάξει, ήταν τότε με φοβερά κομμάτια κρυφά στην αρχή. Εντάξει, μετά παιδιά πέσανε. Γι' αυτό και τη μια κασέτα την ξέσκησε. Όταν είχε 25.000, ξέρω εγώ. Και την κράταγες και 6 μήνες που λέει. Δηλαδή, να δω μια τιμή τώρα που βλέπω εδώ, 18.500. Να, να το δούμε. Το συγκεκριμένο ναι. Είναι και σφραγισμένο από ένα στόκ το είχα βρει. Ναι. Εγώ πρέπει να έχω. Εγώ έχω το Pinocchio για Mega Drive, σφραγισμένο, το οποίο η τιμή του, αν θυμάμαι καλά, είναι 22.900. Πιο ακριβό. Ναι, και δηλαδή λες τότε έπαιρνε σε κάποια φάση Mega Drive 2 με 20.000 και υπήρχαν κασέτες που είχαν 25.000. Αλλά μην μιλήσουμε για το AES πόσο είχαν τότε οι κασέτες και πόσο είχε το μηχάνημα. Βασικά και τότε ήταν ακριβές οι κασέτες, μην νομίζεις. Απλά τώρα είναι εντάξει. Τώρα βρίσκεσαι με 4-5 ευρώ να είναι χειρισμένα, ας πούμε, και κάνεις τη δουλειά σου. Τότε ήταν δύσκολα για τα πράγματα. Πάμε. Λοιπόν, Life εντάξει, Razer. Ναι, το πήρα και σκέτο και πάνω το είχα βρει σε καλή ευκαιρία. Πολύ και καλή κατάσταση βλέπω. Ναι, είναι καινούριο. Ναι. Α, καινούριο. Καινούριο, καινούριο, το ελέγχο τη ζελατίνε. Το είχε βρει ένα παιδί μια πούτα εκεί με καμιά δεκαριά και τα... Αυτό. Και μοιραστήκαμε. Τώρα, έτσι γίνατε. Έτσι και γίναμε όλοι, ναι, κάπως έτσι. Τέλεια. Και τώρα εδώ πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ, πολύ ωραία. Δυνατό κομμάτι. Ναι, εγώ δεν το ξαναδεί αυτό, παιδιά, από κοντά. Όχι, λάθος, το έχω ξαναδεί, απλά τώρα το βλέπω ακόμα πιο κοντά μου, καλύτερα. Jaguar CD, πες μας γι' αυτό ότι γουστάρεις, τα αγαπάς, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σαν εικόνα το κουτί, το που το σύνδεσα πάνω, το θυμόμουν αυτό. Ναι. Το θυμόμουν από μικρός που το πουλάγανε σε ένα μαγαζί στην Ελευσίνα. Α, το έχεις δει σε μαγαζί. Το είχα δει σε μαγαζί στην Ελευσίνα να απολύτε. Και το θυμόμουν και το είχα άκτη, ήθελα να το πάρω. Πίστευα ότι θα έχει κανένα δύο παιχνίδια να παίξει, αλλά δυστυχώς
Ναι. Ένα παιχνίδι που αξίζει είναι το Primal Rage, το οποίο το βρίσκεις στις άλλες 5-6 κονσόλες. Mega Drive, 32X. Κάπως έτσι, ναι. Δεν χρειάζεται να το... Απλά είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Ναι. Και το έχεις όμως και με κουτί που αυτό το καθιστά ακόμα πιο εξαιρετικά. Βασικά σφραγισμένο ήταν, εγώ το άνοιξα. Α, ναι, ήταν εσύ, 100%, μάλιστα. Τώρα 100% δεν ξέρω, έτσι το πήρα εγώ. Κατάλαβα. Και εγώ το άνοιξα, είχε το demo μέσα το σφραγισμένο. Α, είχε, ναι, ναι. Ωραία. Το οποίο είναι κάπου εκεί μέσα, το δούμε μετά. Μετά, ναι. Και τα φενιζόλια και όλα τα σχετικά. Εξαιρετικό κομμάτι, παιδιά, τον φίλο Βασίλη. Πολύ ωραίο. Και θα το δούμε και ανοιχτό σε λίγο. Και πάμε κάτω, αγάπη, Game Boy, το πρώτο. Να ανεβάσω τον Grimlock. Λοιπόν, ναι, Game Boy το πρώτο. Και αυτό είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ωραίος. Το Color, εντάξει, και το Game Boy Light. Το Light, να παίζεις ναι, το βράδυ. Το έχω και εγώ, αυτά δεν έχουμε πει. Ενώ εμείς οι Γιάννης είχαμε το Game Gear και παίζαμε που θέλαμε, καταλαβαίνεις. Ενώ οι άλλοι ψάχνανε λάμπες έξω στην γειτονιά για να παίξουν. Και εγώ από αυτούς ήμουν. Αλλά και εμείς θα μας πούνε ότι ψάχναμε μπαταρίες, κάπως έτσι. Εγώ δεν είχα Game Gear μικρός, εγώ το πήρα πολύ μεταγενέστερα. Ήμουνα και εγώ σκληροπυρηνικός τότε, μη τεντάκιας. Και εγώ Game Boy έπαιζα, από την αλήθεια. Κάποια στιγμή μου έπεσε ένα Game Gear στο χέρι και. Μόνο από φίλους, όταν έχεις αδέρφια τότε. Ναι, ναι. Αλλά το ότι είχε, παιδιά, φωτισμό, backlight και έγχρωμο ήταν μεγάλη καινοτομία σπάσιμο στο Game Boy, αλλά ποτέ δεν έπιασε τις πωλήσεις του Game Boy, κάπου 30 εκατομμύρια από 120 το άλλο. Μακράν είναι διαφορά, εντάξει. Αλλά σαν μηχανήματα, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λένε, το Game Gear είναι, πιστεύω, πολύ πιο μπροστά είναι, από το είναι, Game Boy, ναι, δεν το συζητάμε καν. Έχρωμα, ασπρόμαυρο, δηλαδή μόνο αυτό τα λέει όλα, έτσι. Ασυζητείτε και μεγάλη μαγιά είναι που έπαιρνε και το κονβέρτορα και μπορούσε να παίξει τα παιχνίδια του Master System. Πολύ μεγάλη μαγιά. Μεγάλη μαγιά αυτό. Πολύ μεγάλη. Και έχει και παιχνίδια δικά του το Game Gear που δεν είχαν βγει στο Master System. Ακριβώς, ακριβώς. Και το Game, το λάθος, το TV Tuner δίπλα που το έχει και αυτό με κουτί ο Βασίλης, άλλη μεγάλη καινοτομία της εποχής, παιδιά, γιατί κάποιος μπορούσε απλά φορητά, ξέρω εγώ, ενώ πήγαινε κάπου έξω, πήγαινε ένα ταξίδι στο κτέλ, στο χωριό, διακοπές, έβλεπε, ας πούμε, με το TV Tuner εδώ, έβλεπε τηλεόραση. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Όντως, Sega, ναι. μόνο Sega. Πώς λένε κάποιοι, μόνο AEG και Sega Genesis, ε? Και ναι, έτσι, εννοείται μόνο AEG, το μόνο Sega, λοιπόν. Τέλεια. Οπότε, τελειώσαμε για αυτή τη μεριά και πάμε να δούμε και τις επόμενες. Λοιπόν, πριν πάμε στην από πίσω μεριά, ξεχάσαμε κατά λάθος την κάτω μεριά και εδώ. Καλά, ναι. Και καλά. Αλλά είναι πολύ ωραία κομμάτια και θα ήθελα να μας τα δείξει άμα γουστάρεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι σπάνια αυτά που βλέπω. Είναι γονίτσα έτσι Super Nintendo. Για να δούμε. Έχουμε το Mini, εντάξει, το που έχει και τώρα πιο πρόσφατα. Okay. Εδώ έχουμε το σύστημα που έμπαινε από πάνω το Super Nintendo και έπαιζε τα παιχνίδια του Game Boy. Το Super Game Boy. Το Super Game Boy. Πολύ ωραία κατάσταση κουτιού. Ναι, λες και το αγόρασες χθες. Πιο καλό και από το Mini, ξέρω εγώ. Φοβερό. Εδώ έχουμε μια έκδοση Street Fighter 2. Απίστευτη. Και αυτή είναι σε πολύ μεγάλη κατάσταση. Τα σπάει. Παίχτης. Εδώ το κλασικό. Εγώ το κλασικό εδώ αυτό. Το φτωχό. Το φτωχό. Και αυτό είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κατάσταση. Τα έχω όλα, δηλαδή είναι. Μπράβο, και πώς. Εδώ έχουμε τώρα την κουτάρα εδώ, Super Nintendo, Action Pack. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Που είναι μαζί με το όπλο, το οποίο όπλο είναι ένα πράγμα ναι. Τόσο, δεν ναι, χωράει ούτε ναι. Στο δωμάτιο να το σπίσεις. Μπαζούκα. Σαν μπαζούκα είναι, ναι. Να το βλέπεις το πιτσιρίκι πως παίζει. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα να παίξω, γιατί έχω και τη CRT για να το δω, ας πούμε, πως δουλεύει. Ναι. Εντάξει, πιο πολύ μου άρεσε ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι και... Ναι, πορώθηκα με το κουτί. Ναι, είναι απίστευτο. Πολύ μεγάλο, πολύ ογκώδες. Ωραία. Φοβερό, φοβερό. Τέλεια. Πάμε τώρα να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω πάνω νέο τζέο πραγματάκια όμορφα. Για πες τα μας τι γίνεται. Μεγάλη μου αγάπη. Το έχω καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει μάλλον, διάφοροι γνωστοί. Λοιπόν, εδώ είναι το νέο τζέο το CD, το οποίο είναι η PAL έκδοση. Mm-hmm. Το λέει και εδώ πάνω, άμα δείτε. Σωστός. Ό,τι του βάλεις μέσα, ναι. Είναι ιαπωνέζικο ή είναι αγγλικό, θα στο παίξει αγγλικά. Okay. Γι' αυτό είναι πολύ δυσέβρετο κομμάτι. Δεν γνωρίζω αν κάποιος άλλος το έχει στην Ελλάδα, μάλλον δεν το έχει. Ναι. Βασικά, ναι, εγώ δεν γνωρίζω κάποιον άλλο να το έχει. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι το ευρωπαϊκό.
και είναι από τα super αγαπημένα. Και μου είχε πει νομίζω ότι έχει και ελληνικά μέσα σφραγισμένα. Ελληνικά, όχι, manual, τα manual του είναι σφραγισμένα. Αλλά είναι ξένα. Ναι, είναι στα ξένα, στα αγγλικά. Ναι. Απλά το συγκεκριμένο είναι από Ελλάδα, από μαγαζί που ήταν στην Ελλάδα. Okay. Ο adapter του δεν έχει το αγγλικό τον τύπο, οπότε και μου είχαν πει ότι ήταν από Ελλάδα το συγκεκριμένο. Μπράβο. Άρα αποκλειστικό ήταν, παιδιά, Βασίλη. Ναι, είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Είναι το διαμάντι, ας πούμε, για μένα. Γιατί το έχω χάρει και πολύ, έχει και ωραία παιχνιδάκια. Ναι. Ας πούμε και το Jaguar CD είναι πολύ δυνατό κομμάτι, αλλά δεν παίζω κάτι. Ενώ εδώ έχω εντάξει, μεγάλη συλλογή. Είναι παιχνίδι. Άλλο πράγμα, ρε φίλε. Είναι. Οπότε, αν κάποιος έχει δεύτερο, που δεν νομίζω, ας εμφανιστεί στα σχόλια. Ναι, αλλά εγώ προσωπικά είπα δεν γνωρίζω κάποιον. Ναι, ναι. Και από όσους έχω μιλήσει, γιατί γενικά μιλάω. Ναι. Από εκεί και πέρα, μα τι κάνει, κάνα πατάρι. Σε κανένα παζάρι, λέω. Ναι. Τέλεια. Όντως. Εδώ το μίνι που βγήκε τώρα πρόσφατα. Συμπαθητικό. Συμπαθητικό. Πολύ ωραίο, εγώ μπορώ να πω. Πολλοί λένε ότι έχουν ξενερώσει με τη μικρή την οθονούλα. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω. Θα το δούμε και μετά που το έχεις και ανοιχτό. Ναι, ναι. Είναι ωραίο κομμάτι. Και εδώ έχουμε τα δύο handheld της που είχε βγάλει. Το ασπρόμαυρο. Η πρώτη έκδοση και μετά έχει βγει το έχρωμα που έχει βγει σε πάρα πολλά χρώματα. Εγώ έχω μια διάφανη. Ναι. Μια clear. Συμπαθητικό, ρε φίλε. Εντάξει, έχει από την ομορφιά. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να παίξει. Εντάξει, εγώ θα πω την αλήθεια ότι δεν παίζει πλέον σε αυτά. Ναι. Δηλαδή. Κατάλαβα. Ξέρεις, δεν βγάζουν και φως. Μπορεί να είναι έχρωμο, ναι, αλλά δεν βγάζει φως. Ναι, είναι φάση Game Boy Color. Οπότε κάτω από το φως και. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στις βιτρίνες ή θες να πεις κάτι άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Πάμε, παιδιά, να συνεχίσουμε με βιτρίνες. Εδώ τώρα αρχίζω και σηκώνει την τρίχα μου για να πούμε τίποτα άλλο. Εδώ βλέπουμε τώρα Virtual Boy, παιδιά. Απίστευτο κομμάτι για την εποχή του, πολύ μπροστά. Όντως. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μπροστά. Πολύ όμορφο. Το βάζεις και το βλέπεις και παίζεις και ακόμα κάνεις wow. Βέβαια μετά παθαίνεις. Μπορεί 10 κεφαλικά. Επιληψία, αφρούς. Αλλά ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του, όντως. Πολύ όμορφο. Ο μικρός του αδερφός. Game Boy με το Game Boy Light από πάνω. Light Boy δηλαδή. Game Boy Color. Και μετά βλέπουμε τα Lynx και τα Neo Geo που είδαμε πριν. Τα οποία, παιδιά, και τα τέσσερα είναι καινούρια, πραγματικά καινούρια. Αν τραβήξεις από πολύ κοντά, είναι σε πάρα πολύ καλή. Βασικά μία. Φαίνονται και οι οθόνες τους, ούτε γρατζουνιά. Τίποτα, γράψε γάμιστα. Ναι, όντως, πολύ όμορφο. Εγώ μικρός. Μάλλον ούτε τότε τα παίζανε, ξέρεις. Καλά, ναι, ισχύει. Εγώ πάντως την κατασκήνωση στο γυμνάσιο, πρώτη δευτερά γυμνασίου, ένα παιδί είχε αυτό και του είχα λιώσει το Batman Returns. Ναι, είναι ωραίο. Πω, τι παιχνιδάρα ήταν αυτό. Όντως. Είναι ένα από τα μηχανήματα, τα λίγα τα handheld που έχω αμελήσει και θέλω κάποια στιγμή να πάρω. Μπράβο, μου φτιάξει και τα δώσει τόσο καλή κατάσταση. Ναι. Κατεβαίνουμε κάτω, το Master System το πρώτο. Στο οποίο εγώ έβγαλα τις ζελατίνες από πάνω του, το Master System το πρώτο. Είχε εδώ μεμβράνη. Είχε μεμβράνη και εδώ, γιατί εγώ την ξεκόλλησα. Είναι και αυτό καινούριο, σε απίστευτη κατάσταση. Ναι, όντως, φαίνεται από εδώ που είμαι εγώ πιο ψηλά ότι είναι, παιδιά, καινούριο. Φοβερή και είναι κατάσταση. Πάρα πολύ όμορφη κονσόλα. Ισχύει. Πιστεύω, δηλαδή, μπροστά στο NES. Ναι. Δεν πιάνει μία τον. Όχι, ήταν πολύ πιο όμορφο και καλύτερο hardware κιόλας, έτσι. Ναι, να πούμε ναι. Και αυτό. Μετά το Gaming Gear. Και αυτό, έτσι, αξιόλογο κομμάτι. Απίστευτο. Και από κάτω έχω την αγαπημένη μου κονσόλα της Nintendo. Α, και σένα αυτή είναι. Ναι. Και του Παναγιώτη στο προπερασμένο επεισόδιο με τη Select ήταν για αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά η διάφανη είναι απίστευτη, έτσι. Είναι φοβερή και ομοχλός. Ναι. Θα τα ήθελα όλα τα χρώματα, αλλά. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης τα είχε όλα. Να, απλά τα θέλω, ξέρεις, με κουτιά. Κουτιά, όχι. Έχω αυτή την αρρώστια. Οπότε εντάξει. Υπομονή όλα γίνονται. Υπομονή και μεράκι πάνω απ' όλα. Ωραία. Πάμε τώρα και στην άλλη τη βιτρινούλα μας απέναντι. Τώρα εδώ, εντάξει. Το είπαμε, καταπληκτικότατο. Master System 3 Compact από Tectoy. Ωραία. Πολύ καλή κατάσταση και σε αυτό βλέπω. Μπράβο, Βασίλη, γιατί έχεις πολύ καθαρά κομμάτια. Πολύ καθαρά. Τα έχω πλύνει, τα έχω λύσει, τα έχω γυαλίσει. Γυαλίζω μέταρα, γυαλίζω και κονσόλες. Ωραίος. Τώρα έχω πάρει το PlayStation και άσχετα είναι, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Με προστασία. Προστασία, κάπως έτσι το προσέχουν, ναι. Πολύ όμορφο. Πιο κάτω έχω ένα NES, ένα Super Nintendo. Βασικά, ξέρεις, εγώ τα βγάζω από τα κουτιά.
Γιατί δεν μ' αρέσουν στα κουτιά, θέλω και να τα βλέπω, να τα χαίρομαι όταν παίζω. Κατάλαβε. Αυτό, ναι, να κάτσει και εδώ στο χώρο σου, να τα βλέπει, να είναι πολύ καλό. Ναι. Είναι πολύ όμορφο. Το NES, NES, PS1, το από κάτω, κάτσε και το βλέπω καλά. Το mini, το Wii είναι. Α, ναι, 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 οκ. Okay. Από κάτω έχω τα GameCube, την έκδοση το Resident Evil, το κλασικό. Όμορφο και η έκδοση του Resident Evil. Είναι πολύ ωραίο και ο μοχλός είναι πολύ ωραίος. Ναι. Έχει και αυτό στο σχέδιό του. Το Wii, εντάξει, το άσπρο κλασικό. Mm-hmm. Ένα Game Boy Advance, το οποίο είναι καινούριο. Ναι. Ναι. Και αυτό σε πολύ καλή κατάσταση και το 3DS που το είχα αγοράσει εγώ. Ναι. Και το έχω παίξει από τότε που είχε βγει, το έχω λιώσει δηλαδή. Μάλιστα. Και από κάτω τα Xbox. Πιο κάτω είναι οι μηχανηματάρες, τα θεόβαρια, γι' αυτό τα έχω βάλει εκεί. Τούβλα, φίλε. Τα τούβλα είναι πραγματικά και τα 4 τούβλα. Xbox 360, 360 το Arcade, PlayStation 2 το FAT, mm-hmm, το κλασικό. Και εδώ έχουμε το PlayStation 3, ναι, που είναι με το νικελάκι, με τις 4 θύρες USB. Μπράβο. Είναι το συγκεκριμένο που τα παίζει όλα. Και με τη θήκη για micro, για, ναι, SD κάρτα. Αυτό το είχα βρει έτσι προσφορά από ένα παιδί, το που λέγε φθηνά, 15 ευρώ χαλασμένο ήταν. Εγώ το πήρα έτσι γιατί μ' άρεσε. Display, μια χαρά. Ναι, άμα κάτσω να το φτιάξω ποτέ, δεν ξέρω. Θα δεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία και αυτή η βιτρίνα, με ωραία κομματάκια. Και πάμε, γιατί έχουμε και συνέχεια εννοείται, παιδιά. Λοιπόν, και εδώ τώρα από το καναπέ, από το playroom του Βασίλη, έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη θέα. Συνδεδεμένα μηχανήματα. Όλα αυτά ο Βασίλης, παιδιά, τα έχει συνδέσει κανονικά με σκαρτιέρες, με πολύμπριζα. Και ανά πάσα στιγμή το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει ένα κοντρόλερ και ένα παιχνίδι για να γουστάρει. Όπου πατήσεις, ανάβει και ξεκινάει. Αυτή είναι η μαγιά. Για πάμε λοιπόν εδώ. Λοιπόν. Το βλέπουμε από κοντά, παιδιά. Jaguar CD. Έτσι. Απίστευτο. Εγώ πρώτη φορά το πιάνω. Ακούμπατο, ναι. Το ακουμπάω λίγο. Ακούμπατο. Πολύ όμορφο. Το τρέι πώς ανοίγει? Το τρέι. Έτσι. Όχι. Από εκεί. Μπράβο, ναι. Κοντάς εδώ το κουμπάκι. Α, και το σηκώνεις εσύ, ε. Ναι, είναι λίγο. Σηκώνεται μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκευή του είναι πολύ φτηνό κατασκευή. Ναι. Γι' αυτό και με όσους έχω μιλήσει που έχουν αυτή την κονσόλα. Ναι. Δηλαδή κοίτα πως κλείνει. Πολλά κράκ. Ναι, ναι, είναι το πλαστικό του μυστήριο. Ναι. Μία παίζει, πέντε δεν παίζει, θέλει δηλαδή τις προσπάθειές του γενικά. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα βγει κάποτε κάποιος που θα τα φτιάχνει και θα τα πάμε όλοι να τα φτιάξουμε να γίνουν πλήρως λειτουργικά. Ωραία. Μάλιστα. Από κάτω... Από κάτω έχω ένα NES που το έχω συνδέσει με SCART από το πλάι για καλύτερη εικόνα, δεν είναι με RF. Όχι, και βλέπω είναι ισπανικό, ε. Ναι, ναι. Spanish version. Ωραίο. Από κάτω το Sega Saturn, το μοντέλο το πρώτο, ναι, το ωραίο που είναι έτσι πιο ωραίο από το δεύτερο. Mm-hmm. Δίπλα ένα Wii μαύρο, στο οποίο παίζεις και GameCube, ναι, το ξέρουμε. Ναι, ναι, βάζεις και τους μοχλούς από πάνω, ακριβώς, οπότε έχεις και το μοχλό του GameCube, είναι φοβερό. Ναι. Από πάνω Nintendo 64. Με Mario 64. Με Mario έπαιζα και έχει μείνει, όπως και, ωραίο, όπως και στο Super Nintendo δίπλα το Street Fighter. Κουκομπλέ. Γενικά μου αρέσουν τα fighting games πολύ. Έχω πάρα πολλά. Dreamcast. Μηχανηματάρα. Το οποίο παίζει κιόλας Crazy Taxi. Με HDMI το έχω συνδέσει αυτό. Ναι. Και δείχνει, πιστεύω, όχι, πολύ όμορφο, αρκετά καλά. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο, το κοντράρι το PlayStation 2, άνετα. Φάσε, πολλές καινοτομίες ρε φίλε, που το άλλο απλά νίκησε γιατί είχε απλά ένα DVD-ROM. Εντάξει, ναι, όντως. Ναι, ναι. Και Master System από κάτω, το 2. Το οποίο θα το μοντάρουμε. Θα το μοντάρουμε. Δηλαδή, είδα, ναι, είδα το βίντεο και σκάλωσα. Η αλήθεια είναι πραγματικά. Ωραίος, ωραίος. Πιο πολύ με το διακοπτάκι, φίλε, παχα πλάκα. Με την ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι μεγάλη. Δηλαδή, μαχιά, ταχύτητα να παίξει έτσι Sonic. Ναι. Μέτραγε. Και, ναι, στη μέση βλέπω. Και το... στη μέση έχουμε το. Το δισκοπότηρό σου. Το δισκοπότηρό μου που είναι και τεράστιο σε μέγεθος. Δεν ξέρω αν το παίρνει. Νέο Τζέο CD, παιδιά. Ναι, είναι αρκετά μεγάλο. Arcade φάση τελείως, παιδιά. Είναι λες και. Δηλαδή με τη CRT εδώ που έχω. Ναι. Είναι λες και παίζει στα ηλεκτρονικά της τότε εποχής. Πολύ όμορφο. Και ένα PlayStation 3 εκεί έτσι καταχωνιασμένο εκεί στη γωνία του. Ωραίνο. Είναι αυτό που είχα πάρει και τότε, από τότε δηλαδή το έχω. Το 80 που παίζει του PlayStation 1 τα παιχνίδια κανονικά. Mm-hmm. Ωραίο κομμάτι. Και δίπλα το Tower of Power, το Mega CD παιδιά με το Mega Drive 1 και το 32X που για μένα είναι
το πιο όμορφο κόμπο κονσόλας όλων των εποχών. Όντως, όντως. Ακραίο τότε που βγήκανε δύο add-ons για ένα μηχάνημα, αλλά και πάλι η Sega τότε ήθελε να σπάει το τσαμπουκά στην πιο απλή Nintendo. Όμορφο, όμορφο μηχάνημα. Πραγματικά, δηλαδή τι βγάζανε. Αλλά τα βγάζανε λάθος, σε λάθος χρόνο, ρε. Λάθος χρόνο, λάθος marketing. Δηλαδή ο άλλος έδινε τόσα λεφτά για να πάρει το 32X και μετά από 6 μήνες του πετάς στο Saturn και τον σκοτώνεις. Ισχύει. Και το Mega CD δεν προωθήθηκε σωστά. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει Mega CD. Μικρός. Ναι, μικρός όταν ήμουνα, δηλαδή τα λέω τα πράγματα του όνομά του, σαν συλλέκτη το έμαθα. Εντάξει, ειλικρινής. Ναι, ναι, γιατί τώρα όλοι βγαίνουν και λένε το ξέρω, το έπαιζα στο Μινιόν, εντάξει. Και το 32X επίσης δεν το είχα δει από κοντά, αλλά το θυμάμαι γιατί σχεδόν όλα τα κουτιά του Mega Drive 2 το είχαν σε ένα αυτοκόλλητο απ' έξω που σου έλεγε έλα στα 32-bit, ξέρω εγώ, γνώρισε. Και κάπως έτσι το ήξερα. Ναι. Εγώ να σου πω το Mega CD το θυμάμαι από τα αφιερώματα του Αλμανάκο από πίσω που είχε τη Video Games μεριά και μετά αργότερα είχε βγει ο κατάλογος της Sega, θυμάσαι τη Zedron, όπου ο πρώτος κατάλογος είχε αυτό ακριβώς φωτογραφία απ' έξω και ο δεύτερος κατάλογος είχε με το Mega Drive 2. Αυτό το ψάχνω και εγώ τον κατάλογο, το 32X. Έχει στο παιχνοδρόμιο, τον είδα προχτές, άμα θες να μιλήσω να σου κρατήσει μέρα. Λοιπόν, Τόλι, αν μας βλέπεις, κατάσταση ένα κατάλογο για το φίλο μου τον Βασίλη. Και που λες, ναι, στο κατάλογο τότε το έβλεπα, αλλά ποτέ δεν είδα από κοντά μου, εννοείται, έτσι, γιατί ήταν πολύ ακριβό το Mega CD και το 32X, δεν ήξερα κανένα να το έχει. Το και που κάτι το Mega, το Multi που ήταν ναι, μετά. Το Walkman, ξέρω εγώ, σαν ναι. Το τρίτο μοντέλο, δηλαδή και αυτή η Sega μας έχει ξεφραγιάσει. Και τίποτα άλλο, μετά έβγαλε και άλλα, το Aiva, το κασετόφωνο που είχε εκεί, το XI και κάτι άλλα περίεργα, ναι, εντάξει πιο πολύ Ιαπωνία βέβαια. Αλλά και αυτά και για Ευρώπη πολλά ήταν που βγήκαν από τη Sega. Όντως, όντως, όντως. Μάλιστα, πολύ ωραίο όλο αυτό. Πολύ πρακτικό. Είναι πρακτικό γιατί ανά πάσα στιγμή παίζω ό,τι θέλω. Το κουμπώνω και απλά τους μοχλούς τους έχω σε ένα κουτί όλους μαζεμένους με κάτι κασετάκι. Να μην σκορπίζονται κιόλας, να μην πέφτουν κάτω. Ναι. Με βόλεψε πολύ αυτό το επιπλάκι εδώ το μεταλλικό. Πολύ και αερίζονται και δεν σκόνη δεν μπαίνει. Πολύ καλά, δεν μπαίνει όσο. Ναι, εντάξει, αλλά το προστατεύει όπως και να έχει. Μπράβο για το μεράκι σου που το έχει φτιάξει τόσο όμορφα. Αυτό παιδιά είναι ωραίο. Η γυναίκα έχει βοηθήσει πολύ, η αλήθεια είναι. Μπράβο στη Μέρη. Ναι, ναι, όντως. Μπράβο της. Μου έχει δώσει πάρα πολλές συμβουλές να φαίνονται έτσι ωραία. Ο διακοσμητής του δωματίου, ξέρω εγώ. Καλά κάνει. Έτσι, τέλεια. Πολύ ωραίο. Και πάμε τώρα να δούμε παιχνίδια. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω τη συλλογή σου σε μια όμορφη θήκη. Θήκη, βιβλιοθήκη βασικά. Σατουρνάκια. Σατουρνάκια πάνω. Ωραία, τίτλοι. Εδώ μεταξύ στις γωνίες έχω βάλει και. Τα μεγα, τα τις λεπτομέρειες της Guest. Ναι. Dreamcast παιχνιδάκια, ωραία συλλογή. Και βλέπω και ωραίους τίτλους, θα δούμε σε λιγάκι. Ωραία. PlayStation 1 παιχνίδια, αρκετά και πάλι και εδώ βλέπω έχεις πολύ καλούς τίτλους. Dino Crisis, Τεγενάκια, Grand Tour. Όλα τα Tomb Raider έχω, όλα τα Resident Evil. Evil, παιχνιδάκια. Και ποιος δεν του αρέσει αυτό το παιχνίδι. Και Medieval τώρα το περιμένουμε για το Remaster στο PS4. Εδώ είναι Sky. PlayStation 2 και PlayStation 3 μαζί. Ναι. Με πάλι στη γωνία και στα παιχνίδια, δεν ξέρω. Έτσι. Street Hoop, Metal Slug 2. Κάτω και από κάτω έχουμε Xbox με 360 εκεί μαζί στη γωνία. Για το 3DS έχω κάποια παιχνιδάκια. Wii. Πάλι Aero Fighters Neo Geo. Και πάμε λίγο να μας πεις έτσι κάποια πιο αγαπημένα σου που κουστάζεις. Κοίταξε, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα fighting τα games. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως και τα Resident. Εντάξει, έχω παίξει και πλατφορμάκια. Ναι. Γενικά, έχω παίξει απ' όλα, απλά αυτή την περίοδο θέλω έτσι να παίζω κάτι γρήγορο, ευχάριστο, να περνάει η ώρα γιατί... Ο χρόνος μας είναι χρόνος, δύο παιδιά, δύο σκυλιά, δύο αυτά, δεν προλαβαίνω... Πολλές κονσόλες. Γι' αυτό έχω πέσει με τα μούτρα νέο Geo CD, γιατί είναι arcade είναι φάση arcade, πολύ. Γρήγορο, ναι. Πετάω, διασκεδάζω μισή ώρα, καλή νύχτα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Saturn, έχω τα Virtual Fighter και το 1 και το 2, Street Fighter Alpha. Ναι. Το οποίο παίζει απίστευτα, είναι πολύ, πολύ καλά στο Saturn. Ναι, ναι, παιδιά, ισχύει αυτό. Πολύ δυνατό. Και το Resident Evil. Resident Evil μου λέγανε θα ξενερώσει. Η έκδοση του PlayStation ήταν πολύ καλύτερη. Εντάξει.
Μια χαρά. Και αυτό από Ελλάδα. Zetron και τιμή. 17.900 δραχμές. Πάρτε, παιδιά. Πάρτε, να γουστάρετε. Last Bronx. Last Bronx και αυτό παιχνιδάρα. Εντάξει, είναι και αυτά. Τα έχω πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό 19.000, παιδιά. Κυνηγάω, δηλαδή το ελληνικό το κυνηγάω. Είναι ανάμνησή μας, ρε φίλε. Μπράβο. Μ' αρέσει, δηλαδή, να, δηλαδή θα κάτσω να τα βγάλω. Όχι, με τίποτα, για Ιερουσαλήμ. Επίσης ένα ωραίο κομμάτι που μου αρέσει. Εντάξει, κλασικό είναι. Αλλά Mortal Kombat 2. Ναι. Και αυτό Zetron. Έτσι. Ναι. Και αυτό με τιμή. 14. Φτηνό. Ναι. Φτηνό. Πολύ καλό. Commander Conquer βλέπω, Patch and Dragon. Commander Conquer τα είχαν βάσει εκεί με το PlayStation μαζί τώρα πρόσφατα στη σελίδα μας. Ναι, α, ναι, το θυμάμαι. Έχω λιώσει, παιδιά, ειδικά με το. Κάτσε να το βρω. Βέβαια θα κατέβω λίγο κάτω. Μια σκετόφερη κουβέντα τώρα που είναι. Ναι, Red Alert και το Retaliation. Το Retaliation που είναι το τελευταίο που βγήκε στο PlayStation 1 με δύο τηλεοράσεις. Δύο PlayStation, link systems, το ναι, Link ναι, ναι, ναι. Και από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι 4 το πρωί κατεβαίναμε. Τα θυμάμαι, τα έχουμε κάνει παιδιά όλοι αυτά simply. Βγήκα από τώρα λίγο κάτω. Λοιπόν, Panzer Dragoon 1 και 2. Alien Trilogy, πολύ καλό. Μου λείπει το Saga. Εντάξει. Αλλά είναι λίγο. Δεν πειράζει, έχει αυτό όμως είναι ωραίο. Atlantis βλέπω, Quake, Xegarali. Ναι, ναι, το Quake ας πούμε γι' αυτό το έχω. Σε... Νομίζω πρέπει να είναι και σφραγισμένο αυτό, αν θυμάμαι καλά. Ναι, σφραγισμένο. Πολύ ναι. Ωραίος. 19.900 δραχμές. Πολύ καλό. Βλέπω έχει το Jurassic Park που είναι το μοναδικό που μου λείπει από όλα τα Sega παιχνίδια. Το έχω βέβαια στο PSN, είναι το Lost World, το Jurassic Park. Ναι, ναι. Είμαι Jurassic Parkάκιας εγώ. Και εμένα μου αρέσουν. Ναι. Θέλω να το πάρω αυτό για να ολοκληρώσω όλα τα Jurassic Park στο... στα μηχανήματα της Sega. Ωραίο παιχνιδάκι. Ναι. Λίγο διαφορετικό από τα άλλα, ναι. Αλλά ωραίο. Επίσης εγώ δεν ξέρω με τα αθλητικά, εσύ δεν πολύ παίζεις, έτσι. Όχι, αλήθεια. Εδώ με αυτό, παιδιά, έχω λιώσει με αυτό το παιχνίδι εδώ. Εδώ έχουμε και τις δραχμές εδώ, Φοκόλιντο Σπράιτ, Ζέγκεντρον, τα πάντα όλα. Σπραγίδα, η NBA official. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι έχω λιώσει, πραγματικά. Ναι. Αλλά στο PlayStation 1, όχι εδώ. Okay. Τώρα λιώνω εδώ όμως. Εντάξει. Αφού το έχεις συνδεδεμένο. Duke Nukem, Sky Target και αυτό πολύ καλό παιχνίδι. Δυνατά. Knights. Knights, ναι. Μάλιστα. Ωραία, έχει διάφορα. Αυτό το παιχνίδι εδώ, το Rico, δεν το έχω παίξει. Mm-hmm. Άκουσα τον Γιάννη ότι λέει ότι είναι πολύ καλό και λέω να το δοκιμάσω να δω. Και το Robotica επίσης είναι πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Γιάννης, παιδιά, influencer. Γιάννη, Σεμνιού, κάτω, παιχνιδάρα, φίλε, Dreamcast. Ναι, Σεμνιού, το 2 μου λείπει, θα το πάρω κάποια στιγμή. Ναι. Sonic Adventure το 1 και το 2. Ναι. Πολύ ωραία, Sonic. Καλά, σαν του Mega Drive δεν είναι, ναι, αλλά το Saturn που δεν έβγαλε τίποτα. Sonic R δεν μου άρεσε. Δηλαδή, το έχω, αλλά ναι. Δεν, πραγματικά. Δεν μου άρεσε καθόλου, δυστυχώς. Crazy Tax, εντάξει, παίζει κιόλας, αγαπημένο, μυθικά το ένα, έχει και τη φοβερή αυτή τη μουσική. Από Green ένα... Day, μέσα. Να, ναι, ναι, είναι φοβερό, φοβερό. Arcade φάση, και η Sega έχει πλησιάσει, όχι πλησιάσει, Arcade, δηλαδή ήθελα να σου φέρει το Arcade στο σπίτι. Αυτή ήταν η νοοτροπία της. Ακριβώς. House of the Dead, εντάξει, κλασικό, θέλω να το βρω στο Saturn το ένα, δεν το έχω, είναι ένα από τα παιχνίδια που ψάχνω. Street Fighter Alpha, Sega Rally, Marvel. Παιχνιδάρα. Virtua Fighter 3. Ναι. Δεν μου πολύ άρεσε. Να σου πω την αλήθεια, ούτε καν το θυμάμαι στο Dreamcast αυτή τη version. Έχω μείνει πιο πολύ στις περασμένες. Σφραγισμένα παιδιά, τώρα εδώ βλέπω έχει σφραγισμένο Dreamcast παιχνιδάκι. Έχω ναι, και εδώ ένα, και εδώ ένα, και εδώ άλλο. Αλλά αυτό το δείξουμε. Αλλά αυτό εδώ είμαι πολύ στο τσάκ να το ανοίξω. Όχι, 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 όχι. Το οποίο έχει και αυτό δραχμές, αλλά έχει και ευρώ, πρέπει να ήταν ναι, με την αλλαγή. Ναι, ναι. 5.900 παιδιά στο τέλος. Και έχει και εδώ οδηγίες. Zetron ΑΕ, παιδιά. Νομίζω πολύ και αυτό εδώ που είναι σφραγισμένο, πρέπει να έχει το ίδιο αυτοκόλλητο. Ναι. Ναι, σωστός. Γιατί είναι από Ελλάδα όλα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, μην τα... εντάξει, αυτό το να μάθεις άνοιξε, αλλά το Resident Evil, μην.
Βασικά εντάξει, μωρέ, θα δούμε. Μια ζωή την έχουμε κιόλας, δεν ξέρω. Καλά. Πάω που τη βιδώσει καμιά μέρα. Δίκαιο, θα τα ανοίξω εκεί και να... και δεν πειράζει. Disney, λέγω Dinosaur, ναι, Wings, NBA, 2K. Blue Stinger, κι αυτό είναι ωραίο παιχνιδάκι. Tomb Raider Revelation, Last Revelation, Shadowman, πλάκα για το Shadowman. Ναι, Saki Force, και αυτό είχε ιδιαίτερο. Ωραία συλλογή τριμμικά, μ' αρέσει η συλλογή σου. Και PS1. Μου λείπουν κάποια τόπερ εδώ πέρα, θα τα πάρουμε σιγά σιγά. Βασικά εγώ ξέρεις τι ξεκίνησα με τα μηχανήματα. Είπα θα πάρω όλα τα μηχανήματα. Τα έχεις ράχτε από μικρό. Μπράβο, και μετά ξεκινάω να παίρνω τα παιχνίδια. Κάπω σαν ορθόδοξο. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, κάποια στιγμή ξεκίνησα για να πω θα κάνω κάπου full set. Εντάξει, είχα πει Saturn και Dreamcast να κάνω full set, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είμαστε σε λάθος εποχή για αυτό. Μπράβο. Και είπα τώρα θα κάνω τα top, οπότε έχω αρχίσει και μαζεύω και τα φτιάχνω πιο ωραία τα παιχνίδια. Επιλεκτικά, φίλε, quality over quantity λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή η ποιότητα έναντι της ποσότητας. Πιστεύω αυτό πια είναι το, είναι το ιερό σημείο πλέον για μας. Από κάτω PS1. PS1, εντάξει, PS1 παιδιά έχω παίξει πάρα πολύ. Είναι η κονσόλα που την έχω λιώσει μικρός. Από το Mega Drive δηλαδή το 2 πήγα εκεί μετά εκεί, ναι, και είχα πάχει την πλάκα της ζωής μου. Γίγανε παιχνιδάρες, Resident Evil ας πούμε. Cell Shock, από τα πρώτα παιχνίδια, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος αυτό το παιχνίδι. Είναι με ένα tanks, δεν ξέρω αν ο Νίκος αν το ξέρει. Ναι, ναι, βέβαια. Κάπου εδώ είναι, να το. Το οποίο το πήρα και το ξανατερμάτισα. Ναι, ναι, ναι. Έχω χρόνια να το δω. Μου βγήκαν τα μάτια έξω τις υπέροχες γραφικάρες του τότε. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω εντάξει, ήταν αποθυμένο όπως και το Dark Omen που ναι, το έχω κι αυτό. Ναι. Γενικά μου αρέσουν λίγο τη στρατηγική τα παιχνίδια, γι' αυτό έχω λιώσει και τα κομμάτια του Conquer. Εντάξει, τα Resident τα έχω όλα και τα Director's Cut, 1, 2, 3. Silent Hill, άλλος χαμός κακός με αυτό. Παιδιά τότε. Με το Silent Hill είναι το μόνο παιχνίδι που με έχει τρομάξει. Πιο πολύ το Resident τότε. Ναι, ναι. Δηλαδή πιο... αυτή η ομίχλη, αυτά που σου πενταγώτησαν τα πράγματα που ούτε ζόμπι ήταν, ούτε ζώα ήταν. Ήταν ξέρω... αρρωστημένο, ρε φιλέ. Ήταν... αυτό, ναι. Ναι, ναι, είναι ψυχεδελικό παιχνίδι. Atom Raider, παιχνιδάρες, Apes, Exodus, ιστορίες, Oddworld. Πολύ ωραία παιχνίδια τα Dracula. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει. Να σου πω, δεν τα είχα εγώ αυτά. Το θυμάμαι τον Dracula. Ωραίο παιχνίδι, ναι, τα έχω παίξει. Καλά, Ace Combat 1, 2, 3 τα είχα παίξει. Αυτά τα είχα λιώσει. Dino Crisis, πολύ ωραίο παιχνίδι με τους δεινόσαυρους. Εννοείται. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να δω ένα remaster σε αυτό ή ένα καινούριο να βγαίνει. Ναι. Crash Bandicoot με τη θήκη που είχε βγει τότε την πρώτη, με το demo που ήταν μέσα. Ωραίος. Πολύ καλό. Το 2 και το 3 δεν τα έχω. Κάποια στιγμή. Τι είναι μέσα στο... Εγώ τα έχω. Σε κόπιες. Όπως και αυτή εδώ η παιχνιδάρα, ναι, που είναι στη διπλή την Κασαντίνα. Mortal Kombat Trilogy, τα Spy. Εντάξει, είναι φορό. Και το 3 το έχω στη χάρτινη. Ναι. Αυτά, εντάξει. Πολύ ωραία και αυτά, όμορφα τα top βασικά είναι. Και τα Tomb Raider όλα τα έχω, αλλά ναι, εντάξει, δεν είπα για το έπος τώρα, ας μιλήσουμε Final λίγο. Final. Είναι, ναι, το έχω από τότε, ναι, γι' αυτό είναι, το είχα λιώσει, παιδιά, πραγματικά το είχα λιώσει αυτό το παιχνίδι, Final Fantasy 7. Το οποίο το έχω ξαναπαίξει και το πάλι έχω ξαναπαίξει. Στο PS και... Classic τώρα το βάλες. Βασικά στο PlayStation 3 τα βάζω και τα παίζω, που τα σώνω κιόλας εκεί μέσα. Πιο ωραία εμπειρία εκεί. Ναι, γιατί πιο ωραία. Και το ζουμουφάρισμα καλύτερα. Και τώρα το παίζω με το YouTube, όπου μαθαίνεις φίλε πράγματα που... Δεν τα έχεις δει τότε. Κάτι, βρήκα χαρακτήρες που δεν τους είχα βρει τότε. Εντάξει, τρελή πορός. Ναι, εννοείται. Όπως και το 8 ήταν πάρα πολύ καλό. Το 8 δεν είναι το... Όπου το έχω κι εγώ αυτό από τότε και το είχα τερματίσει. Δεν θυμάμαι πόσο το είχα πάρει αυτό, 30.000. Τι ήταν ακριβά, ναι. Ήταν ακριβά. Ήταν πολύ ακριβά. Έχει ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι μέσα μίνι, όπως παίζει στην ιστορία, με χαρτιά. Έλα. Εντάξει, είχα κολλήσει με αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή έχει τους θεούς που σου βγάζουν από πάνω διάφορα νούμερα και παλεύεις με τα χαρτιά σαν μίνι παιχνίδι. Και έκανε και καλά, μάζευε τις κάρτες. Εντάξει. Καλή φάση. Metal Gear Solid. Τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Solid Snake. Τα Tomb Raider όλα. Το Duke Nukem έχω αυτό το Land of the Babies. Μου λείπουν το Time to Kill. Εγώ έχω εκείνα τα δύο, δεν έχω αυτό. Έρωτας με το Duke Nukem τότε, φίλε. Έρωτας μεγάλο. Και εγώ έχω παίξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ καλό. Ωραία.
και κάτω PlayStation 2. Εντάξει, ναι, PlayStation 2. Δεν έχω παίξει πολύ PlayStation 2. Το Silent Hill το 2 είχα δοκιμάσει και μου άρεσε. Δηλαδή, γενικά PlayStation 2 δεν έχω παίξει πολύ. Εντάξει, δεν πειράζει, έχει όμως ένα κομμάτι άμα θα ασχοληθείς μετά κάποια στιγμή. Σίγουρα, ναι. Yakuza, Manhunt, βλέπω εδώ. Εντάξει, πολύ ωραία. Για Final Fantasy το X2 αυτό. Έχει ωραία. Killer 7, μεγάλο παιχνίδι, Yakuza. Sonic Heroes, Sonic Unleashed, Mortal Kombat. Τα Resident. Βασικά. Πες μου ότι έχει το Resident που είναι το μοναδικό Resident που μου λείπει. Δεν ξέρω. Έχω ένα που είναι σφραγισμένο. Βασικά τα μισά σχεδόν είναι σφραγισμένα εδώ, γιατί δεν έχω παίξει πολύ PlayStation 2. Ναι. Η αλήθεια είναι. Εμένα μου λείπει μόνο ένα Resident Evil και ήταν PS2 exclusive και είναι το Code Veronica 2 Survivor. Α. Που είναι έτσι. Μόνο αυτό το Resident Evil μου λείπει. Όχι, δεν το έχω αυτό. Μόνο αυτό μου λείπει. Εδώ έχει και PlayStation 3. Ναι. PlayStation 3 έφαγα γερό κόλλημα με Call of Duty. Ναι. Δηλαδή, όταν το πήρα το PlayStation 3 και μπήκα πρώτη φορά στο ίντερνετ για να παίξεις online, παιδιά, εντάξει, εκεί έπαθα ζημιά. Κάψιμο. Είχαμε φτιάξει και την ομάδα που λεγόμασταν 300. Έτσι. Και παίζαμε και ματσάκια και πρωταθλήματα και εντάξει, φοβερό, φοβερό. Έχω λιώσει πολύ Call of Duty, τα έχω παίξει όλα, ναι. Ειδικά τα Modern Warfare 1, 2 και 3. Πολύ καλό. Ήταν έτσι εποχής, ήταν αντίστοιχα τα χείλα τότε, Gears of War online, ήταν χαμός. Από κάτω, κάποια ναι. Xbox με τα 360 από πάνω, 3DS, εντάξει, μπορώ να πω ότι αυτό εδώ το παιχνίδι και αυτό εδώ το παιχνίδι τα έχω λιώσει. Α, πρώτα βγήκε στο 3DS, παιδιά, το Revelation. Ναι, και είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ναι, ισχύει. Πάρα πολύ καλό. Super Mario Land βλέπω και αυτό μου άρεσε εμένα. Το τερμάτισα, ναι, και αυτό ήταν ωραίο παιχνιδάκι. Και Wii, Wii, εντάξει, ναι, Zelda, κάτι Resident έχω. Ναι, εντάξει, τα δυνατά. Ναι, εντάξει, Wii θα δούμε, δεν είναι, δεν με πολύ απασχολεί. Αλλά... Ναι. Λοιπόν, κάποια πράγματα που βλέπετε στις γωνίες είναι από τα αγαπημένα μου στο νέο Geo CD. Τα έλειωνα στα ηλεκτρονικά. Mm-hmm. King of Fighters 94, ευρωπαϊκό. Last Resort και αυτό ευρωπαϊκό σουτεράκι είναι αυτό με διαστημόπλιο. Ναι, το κομμάτι αυτό. Metal Slug 2 τι να πούμε τώρα. Metal Slug 2 εντάξει είναι δύναμη, Strip Hoop και αυτό ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Γενικά τα ευρωπαϊκά είναι πιο ακριβά τα Ιαπωνέζικα και πιο δύσκολα. Aero Fighter 2 και αυτό ευρωπαϊκό. Ναι. Φοβερό παιχνίδι. Παιχνιδάρα. Για να μπαίνεις να παίζεις λίγο εκεί, σουτεράκι, πολύ ωραίο. Ninja Combat. Ninja Combat, ναι. Ιαπωνέζικο, ναι, ωραίο παιχνιδάκι. Still Final Fight, αλλά λίγο πιο παλιό έτσι. Ninja με αστεράκια και τα σχετικά. Ωραία, και πάμε και στην απέναντι μεριά. Φύγαμε. Πάμε, παιδιά. Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω άλλη ωραία φιγούλα, αλλά πριν πάμε στα video games, θέλουμε να σταθούμε και λίγο εδώ. Βλέπω Game of Thrones επάνω, πρόσφατο. Αυτό πρόσφατο, ναι, δωράκι ήταν. Hero Quest. Ghost Cast, Σταυροφορία στο διάστημα και Θύλο του Ζαγκόρ. Τα έχεις από τότε? Εκτός από το Ghost Castle που το πήρα μόλις άρχισα να ασχολούμαι με όλη τη φάση. Γιατί ήταν ένα δώρο που είχα δώσει τα Χριστούγεννα από τον Άγιο Βασίλη και δεν ήρθε ποτέ. Αποθυμένο λοιπόν, εντάξει. Ένα αποθυμένο. Τα άλλα τα τρία τα έχω από τότε. Δυνατά κομμάτια, Βασίλη. Πολύ δυνατά κομμάτια. Είναι όλα Χριστούγεννα. Τα είχα πάρει έτσι Χριστούγεννα, θυμάμαι. Hero Quest, το οποίο όταν το είχα πάρει δεν ήξερα καν πώς παίζεται. Κανείς δεν ήξερε τότε, πίστεψε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ παιδιά τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Ναι, ρε φίλε, δεν τα παίζαμε όπως κανόνια. Αυτό εδώ το έχω καταευχαριστηθεί, το οποίο δουλεύει ακόμα και το έχω δοκιμάσει. Ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω είναι το πιο ωραίο και πιο απλό από όλα τα άλλα. Είναι πιο γρήγορο, ναι. Ναι. Και τις έχω βάψει και τις φιγούρες, είναι φοβερές. Όχι εγώ, σαν έναν επαγγελματία τις είχα δώσει. Ωραίος. Και εντάξει, αυτά. Σταυροφορία στο διάστημα, είναι ουσιαστικά το Hero Quest στο μέλλον. Κάπως έτσι, από την ίδια εταιρεία, τον ίδιο σχεδιαστή, στο ίδιο concept, απλά ένα κλικ πιο δύσκολο. Δεν ξέρω, η MB βγάζει το έπτραπε. Δεν έχω ασχοληθεί να σου πω, αλλά τότε σόλαρε. Τότε τα κυριαρχούσε. Σόλαρε, ναι. Πραγματικά, δεν υπήρχε. Εγώ θέλω να σταθώ μόνο, μιας και έχουμε μπει σε αυτό το κομμάτι που τα δείχνουμε, ότι παιδιά, ο θρύλος του Ζαγκόρ, επειδή ήταν από τα τελευταία που βγήκανε μετά από όλα αυτά, Hero Quest, Σταυροφορία, ναι, έβγαλε πιο λίγα κομμάτια και επειδή δεν ήταν και MB, ήταν Parker,
Έμεινε λίγο τότε στην μπάντα, όπως έμεινε και αργότερα και το Dragon Game System της AES Company, που βγήκαν λοιπόν πολύ λίγα κομμάτια, δεν τα πήρε ο κόσμος, και επειδή λοιπόν βγήκαν λίγα κομμάτια, τώρα κάποιος δεν μπορεί να τα βρει. Εγώ δεν είχα να βρω φιλό του Ζαγκόρ, έκανα 3 χρόνια για να τον βρω και τον πλήρωσα, παιδιά, σχεδόν 300 ευρώ. Δεν βρίσκεται ο φιλό Ζαγκόρ. Μπράβο που τον έχεις από τότε. Ναι, και δεν μπορώ να τα δώσω με τίποτα. Κάποια στιγμή. Όχι, όχι, μην τα δώσω, γιατί θα έρθω και σε ευρώ. Είχα σκεφτεί να τα πουλήσω για να έπαιρνα βίντεο games. Αλλά δεν μπορώ γιατί. Θα το μετανιώσεις, φίλε. Τα έχω από την παιδική μου ηλικία και μου θυμίζουν πολλά πράγματα. Οπότε είναι ανεκτήμητη αξία. Μπράβο, αυτά δεν πουλούνται. Και επίσης και σταυροφορία είναι πιο δύσκολη από το Hero Quest να βρεθεί σωστή full complete. Ναι, μου λείπανε δύο τέτοια τα. Δύο τεραπάλια από εκεί μέσα, τα οποία τα έβαλα σε μια ομάδα στο Facebook. Τα βρήκες. Βρεθήκαν κατευθείαν, δηλαδή, εντάξει, ναι, υπάρχουν parts. Και το Ghost Cast πλέον είναι πολύ σπάνιο το ελληνικό, γιατί κυκλοφόρησε μόνο μία χρονιά, το 1990 Χριστούγεννα. Στη τηλεόραση η διαφήμιση έπαιξε μόνο δύο ή ένα μήνα ή δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Και βγήκαν λίγα τεμάχια θεωρητικά για τα στάνταρ της εποχής και το καθιστά πλέον το ελληνικό και αυτό πολύ δύσκολο. Ναι, πολύ δύσκολο. Όντως. Και νομίζω ότι είχε βγάλει και μια άλλη εταιρεία πρώτα. Εσύ θα το γνωρίζεις καλύτερα. Βασικά ήταν το ίδιο, της ίδιας εταιρείας, απλά είχε άλλο τίτλο. Ναι. Αυτά τα έχω αναλύσει κιόλας όποιος θέλει να δει φίλος. Ωραία, στο επεισόδιο των Toy Hunters που παίζουμε Ghost Castle, παιδιά. Εκεί λέμε αυτό θα μου το στείλει το επεισόδιο, ναι. Γιατί εκεί λέω και πώς ήταν το όνομα το πρώτο, που τώρα όμως, επειδή δεν το θυμάμαι σωστά, δεν θέλω να το πω λάθος. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά και πάμε τώρα κάτω να δούμε πάλι. Εδώ βλέπουμε παιχνιδάκια για το Mega Drive. Έχω και δύο του Mega CD. Είναι δύσκολο το Mega CD. Κάποια στιγμή θα τα μαζέψουμε. Διάφορα παιχνιδάκια, πολύ ωραία. Virtual Fighter 2. Το Dolphin είναι και πολύ ωραίο στο Mega CD, γιατί είναι και ο ήχος του CD πιο καλός. Βασικά αυτό, ναι. Το CD παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Samurai Shadow, το οποίο είναι σφραγισμένο. Σφραγισμένο, εντάξει, καταλάβατε και αυτά. Θες τα ανοίγεις με κάποιο τρόπο. Predator 2, ναι, Street Fighter 2 έχω πάνω, Batman Returns, NBA Jam, Virtual Fighter 2, έχω το Sonic το 3D κάτω κάτω, ένα arcade, Quackshot, Batman Returns, Sonic Spinball, πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι, ναι. Και από κάτω βλέπω έχεις και ωραία, εντάξει, πάμε να το παίξεις εσύ πάλι τσάταρα εδώ, Jaguar βλέπω. Jaguar, ναι, εντάξει, παιδιά, πολύ φοβερό παιχνίδι. Αυτό εγώ ήθελα μικρός. Απίστευτη κατάσταση, κοιτάξτε, είναι σχεδόν καινούριο. Ναι, είναι ένα κομμάτι που θέλω εγώ αυτό, φίλε. Ναι, και εγώ θέλω τον Doom. Θα κάνουμε τα λαγή. Κάπως έτσι. Κασούμι Ninja σφραγισμένο και κάποια άλλα παιχνιδάκια που... μυστήρια εκεί που είχε βγάλει το Jaguar περίεργα. Jaguar CD έχω το Myst. Myst, ε. Το οποίο είναι σφραγισμένο και αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Όπως και το demo του Myst, το οποίο είναι σφραγισμένο, βρισκόταν μέσα στο pack. Μέσα στο κουτί του Jaguar CD. Τότε είναι σαν δωράκι εκεί για να γνωρίσει τη μαγεία. Καλή φάση. Και το Kasumi Ninja εγώ το είχα πάρει τότε από το Software Center, δηλαδή είχα κατέβει και το είχα πάρει και 13.000 και... Ρε φίλε, εντάξει, εκεί ο Σκοτσέζος που σηκώνει τη φούστα και φεύγει ναι, φωτιά, φίλε, δεν υπάρχει, έτσι, εγώ δεν το είχα δει πρώτη φορά. Βέβαια, όταν είχα δει το διαστημόπλιο που είχε μέσα το... Το Cybermorph. Αυτό ακριβώς. Αχ, έχω βρήσει πολύ με αυτό το παιχνίδι. Έλεγα, τι βλακεία είναι, δηλαδή, πού είναι τα 64 bit. Ήταν βλακεία. Εμένα μου είχε σπάσει τα νεύρα. Πώς το έλεγε, έλεγε, ouch, όταν βάραγε στο διαστημόπλιο. Έλεγε κάτι φράσεις περίεργες, τύπησα. Πάντως, στο Kasumi Ninja, να ξέρεις ότι μέσα, λογικά θα το ξέρεις, έχει μια ζώνη ninja. Εγώ δηλαδή την έχω στο game room μου, τη ζώνη αυτή από τότε. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ανοίξει. Φίλε, μέσα έχει μια ζώνη ninja, σαν αυτές που φοράγανε, ξέρω εγώ, η ninja μαύρη, η οποία λέει Kasumi Ninja και έχει γιαπωνέζικα σύμβολα. Μια χαρά. Από κάτω... Λοιπόν, από κάτω είναι GameCube, εντάξει, δεν έχω πολλά παιχνιδάκια, τώρα εδώ πέρα φτάσαμε στα 3 της Nintendo, όπου δεν έχω πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν πειράζει, ρε, φίλε, πειράζει. Κάποια στιγμή θα τα μαζέψουν εκεί πέρα. Όταν πέφτεις με τα μούτρα στα νέο Τζο, δεν έχεις να πάρεις κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι. Τέσσερα, ναι, που είναι από την έκδοση αυτή. Το πρώτο εδώ που το είχαν κάνει το remaster. Remaster. Πολύ καλό. Είναι ο λόγος για να πάρεις τότε ήταν GameCube. Εγώ και αυτό το πήρα. Ναι, ναι, πραγματικά. Για το Zero και για το remake αυτό. Όντως και το Zero, ναι, καλό. Mario Kart, εντάξει, κλασικό, ωραίο παιχνιδάκι. Ναι.
Mario Party 5 και κάποια άλλα και διάφορα. Και πάμε δίπλα Super Nintendo, Killer Instinct, όπου έχω τα δύο μου αγαπημένα fighting. Έτσι. Εντάξει, Killer Instinct, παιδιά, όταν το πρώτο είδα, γιατί εγώ ήμουν fan, έτσι, Sega, ναι. Mega Drive, Super Nintendo δεν υπήρχε. Ναι. Μια μέρα είχα πάει, λοιπόν, σε ένα ξάδερφό μου, ο οποίος έπαιζε Donkey Kong και είχε και το Killer Instinct. Όταν τα είδα, είπα, όπα, Sega, τι γίνεται εδώ. Έμεινες πίσω λίγο εκεί. Ναι, εκεί η Nintendo ήταν που κέρδισε τη μάχη, να ξέρεις, γιατί κέρδισε η Sega τότε. Μέχρι που βγήκε το Donkey και το Killer Instinct. Και το Ultimate, φοβερό. Ναι, και... Dotsu, βλέπω. Ναι, ναι. Ναι. Είναι πολύ καλή κατάσταση. Ωραίος, πολύ καλός. Να, Λεωφόρο. Ναι. Αλεξάνδρα στην Ελλάδα. Ναι, ρε φίλε, πήγαινα και εκεί. Μου στο ξύδι και ναι, ναι. Εσείς εκεί που ήσασταν, τα είχατε όλα τα μεγάλα τα μαγαζιά κοντά. Εγώ έχω πει και στα βίντεο ότι στο Λύκειό μου, στην Γκράβα, είχα ακριβώς έξω από το σχολείο το Power Games. Που υπάρχει ακόμα, βέβαια υπάρχει στην Πατησίων. Επειδή το Power Games ή το Software Center που ήταν πιο πριν από αυτό, καμιά στιγμή δεν μας κάλυπτε, παίρναμε φίλε το λεωφορείο, Πατησίων, Χαλκοκονδύλι. Game Buster, Teleclub πιο κάτω, Software Center πάλι, δίναμε πόνο. Ναι, είχαμε λίγο πιο κοντά μας κάποια μαγαζάκια. Ωραία, μια χαρά. Εδώ NES, έχω κάποια λίγα παιχνιδάκια. Εντάξει, το Bubble Bubble που το έχω κουτάτο είναι δυνατό, όπως και το Mario Bros. Ήταν μέσα στη συσκευασία με την οικογένεια που δείξαμε πριν στο NES. Pac-Man, κλασικό. Και αυτό έτσι, λίγο fake, αλλά είναι έτσι από... Όχι, έχει και το σφραγιδάκι του. Έχεις ένα παιχνίδι που το έχω στο Game Boy κουτάτο από μικρός. Το πήρα στο Super Nintendo κουτάτο και μου λείπει 8-bit έκδοση. Το Hunt for Red October, παιδιά. Γιατί αυτό... είμαι υποβρυχιάκιας εγώ και το βλέπω τώρα. Είναι εκεί. Φοβερό και είναι σε πάρα πολύ. Και αυτό καινούριο πρέπει να είναι. Ναι, είναι τα παιχνίδια του NES. Ένα από τα τρία παιχνίδια του NES που θέλω να πάρω. Που μου λείπουνε. Ναι. Μάρκο Ράμιου, Σον Κόνερι, στην ταινιάρα. Όπα, έχουμε και εδώ τιμή. Τι λέει, 49 ευρώ. Μπράβο. Καλή φάση. Ευρώ στο NES. Λες να είναι ριπρό. Εντάξει, θα είχε μείνει σε κάποιον αλλά τύπο. Αλλά δεν νομίζω. Ναι, ναι. Μπορεί έχει ένα κι, οπότε έχει ακυρωθεί η τιμή. Ναι, καλά. Ναι, ναι. Αλλά είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για όσους αρέσουν αυτά. Εμένα, ας πούμε, το πάω με χίλια. Μ' αρέσουν εμένα τα υποβρυχάκια, ωραία είναι. Και πάμε... Nintendo 64. Είναι η κονσόλα που έχω παίξει πιο πολύ από όλες τη Nintendo. Donkey Kong 64, το έχω από τότε, το έχω τερματίσει. Ο Ocarina of Time, εντάξει, αυτό είναι έπος το παιχνίδι. Ναι, ναι. Το βάζω δηλαδή με Final Fantasy 7 ως τα πιο κορυφαία παιχνίδια που έχουν βγει ποτέ. Εγώ ήταν ο λόγος που πήρα το 64 λίγο αργοπορημένα. Το 2000 το πήρα το 64, γιατί είχα PS1. Αλλά ήταν ο λόγος που το πήρα για αυτό το παιχνίδι. Νίκο, πραγματικά δεν υπάρχει ναι, το παιχνίδι. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Mario 64, επίσης απίστευτο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, εκεί που έφαγε σφαλιάρα χοντρή Sega για μένα ήταν όταν προσπάθησε να κάνει 3D το Sonic με το Sonic Adventure, ας πούμε, όπου το αποτέλεσμα ήταν μέτριο, δεν θα πω κακό, θα πω μέτριο, ενώ στο 64 το Mario ήταν πιστεύω και καλύτερο από το 2D, ξέρω εγώ, φοβερό. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Diggy Kong Racing, και αυτό πολύ καλό παιχνίδι. 007 είναι το δεύτερο που βγήκε, δεν έχω το πρώτο. Ναι, το GoldenEye και αυτό είναι το World is Not Enough. Ναι. Και κάποια άλλα διάφορα εδώ, τα Turok και το 1 και το 2, Mortal Kombat 4, εντάξει. Πολύ καλά, ωραία κομμάτια, πολύ καλά κομμάτια. Και έχει μείνει και Master System. Λοιπόν, πάμε από εδώ, έχουμε δύο... Τελευταία εδώ να δείξουμε. Για πάμε, Terminator, φίλε, το έχω λιώσει αυτό. Το Terminator το βάλα δίπλα και με το Terminator. Το είχα δείξει. Α, ναι, πάμε πρώτα πάνω. Ναι, ναι. Παιχνιδάρα. Δεν συγκρίνεται με την έκδοση του. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται καν σύγκριση. Είναι μέρα με τη νύχτα πραγματικά. Θέλω να το κάνω επεισόδιο Console Wars εγώ αυτό γιατί το είχα υποσχεθεί στου fans. Ωραία, εγώ είμαι μέσα πάντως. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ Terminator. Αυτό το είχα λιώσει. Σφραγισμένο το έχω κι αυτό. Εντάξει, αυτό το πάρω εγώ σφραγισμένο επίσης κι αυτό. Τα είχα βρει από ένα μαγαζάκι τότε. Speed Trap, ωραίο.
Jurassic Park, όπου έχουμε τα δύο παιχνίδια εκεί. Jurassic, κοίταξε, τα πρώτα, αυτά τα παιχνίδια που έχω λιώσει στο Master System ήταν Sonic 2, Batman Returns, Lion King, Jurassic Park. Έτσι, και εγώ αυτά. Το Lion King τότε το είχα πάρει, θυμάμαι τότε μου έλεγαν εκεί στο μαγαζί που το πουλάγαν ότι ήταν το top παιχνίδι του Master System. Ήτανε πολύ καλό. Και βασικά όταν είδα τα γραφικά είπα εντάξει. Πολύ καλό δουλεμένο. Πολύ. Το Jurassic Park ήταν πολύ καλό. Καμία σχέση με το NES το Jurassic Park. Batman Returns, Sonic 2, Nuclear Creature, βλέπω σφραγισμένο μαζί με Gangs Fighter. Ναι, ναι, και αυτό το... σφραγισμένο ήταν το άνοιξα. Και το GP Rider. Και δύο παιχνιδάκια για 32X, το Doom και το Racing εδώ. Ναι, το Doom το γουστάρω πάρα πολύ. Πολύ καλό. Πολύ, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει λίγο που κόβει, ναι, αλλά είναι πολύ καλό. Έχει πραγματάκια ωραία. Το έπαιξα. Και το Virtual Racing Deluxe το θέλω για το 32X, να μην έχεις το νου σου γι' αυτό. Δεν το έχω, το θέλω. Έγινε, ωραία. Και δίπλα πάμε τώρα στα τελευταία τα καλά για το τέλος, έτσι. Ναι, εδώ είναι η συλλογή που θα ξεκινήσω σιγά σιγά. Είδατε και κάποια παιχνίδια από εκεί που έχω για το CD. Ναι. Εδώ έχουμε κάποια ακόμα παιχνίδια για το CD. Burning Fight, εντάξει, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι still Final Fight, αλλά νέο Geo. Okay. Ghost Pilots, είναι σαν το ένα αεροπλανάκι που λεγόταν 1941. Αλλά νέο Geo πάλι φάση, βλέπεις πως είναι. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και είναι σουτεράκια, ξέρεις. Είναι απίστευτα. Art of Fighting, ξύλο. Ναι. Top Hunter, πολύ δυνατό παιχνίδι και ευρωπαϊκό, είναι ο πρόγονος του Metal Slug. Δηλαδή αυτό βγήκε πρώτα και μετά στην πορεία βγάλανε το Metal Slug. Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι στο οποίο εγώ ήξερα ότι είναι η απομίμηση του Street Fighter 2. Η Capcom είχε κάνει μίμηση στην Neo Geo τότε που είχε βγάλει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή μοιάζουν απίστευτα. Μοιάζουν απίστευτα. Όντως, ναι, δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Αλλά είναι εξίσου καλό παιχνίδι, έτσι παίζει άνετα. Θα το ψάξεις στο YouTube αυτό, να το δω. Λοιπόν, Viewpoint, και αυτό είναι με διαστημόπλιο σουτεράκι, πολύ ωραία γραφικά, ναι. 3D, εντάξει. Ναι, εντάξει, όπα, ψέρετε το 3D. Εδώ ένα παιχνιδάκι, Dash of Combat, δεν είναι ότι δεν έχω παίξει, δεν έχω ασχοληθεί. Real Boot 2, εντάξει, παιχνιδάρα. Ξύλο για τον... Κατά τον νέο Τζο ειδικεύεται στο ξύλο. Ναι, στα και αυτό και μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ωραίο. Fatal Fury 2. Πολύ ωραίο και αυτό, fighting. Ναι. Ευρωπαϊκό και αυτό. Τα παιδιά όσοι δεν τα έχετε δει αυτά, κάντε στο YouTube ένα check αυτούς τους τίτλους να δείτε πώς παίζουν. Είναι απίστευτα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να τα βάζαμε όλα. Όταν λέμε όλα, όλα, αλλά θα θέλαμε 20 ώρες βίντεο. Μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο επόμενο κάποια στιγμή να δείξουμε τα παιχνίδια σου αυτά. Ναι, ναι, είναι γιατί αξίζουν πραγματικά και δεν τα έχουν πολλοί και πολλοί θα θέλανε να τα δούνε για μήπως ασχοληθούν. Θα το κάνουμε. Fatal Fury 2 και 3 και τα δύο ευρωπαϊκά. Ευρωπαϊκά, ξέρεις, το manual είναι στα αγγλικά, ενώ το κινέζικο είναι. Ναι, άντε να βγάλεις άκρη. Ναι, κάπως έτσι. Εδώ αυτό το ραλάκι είναι, ξέρεις, από πάνω. Είναι στυλ όπως είχε βγάλει το Jaguar, ένα ωραίο ραλάκι. Νομίζω και το SNES και το Mega Drive. Ένα arcade φάση. Και στα arcade ήταν και με το τιμονάκι. Το τιμονάκι, ναι, ναι. Ναι, τέτοια φάση, αλλά νέο Geo. Okay. Και εδώ World Heroes έχουμε. Εντάξει, πολύ γνωστό παιχνίδι. Fighting. Και αυτό fighting, ναι. Rasputin, ξέρεις και τα. Ωραία. Και βλέπω λοιπόν, και AES. Εδώ τώρα έχουμε 4 παιχνιδάκια που καταφέρει ο Κουπάρη. Γιατί όπως ξέρουν όλοι. Το AES πονάει. Το AES πονάει. Έχω World Heroes, World Heroes 2. Να πω ότι είναι και τα 4 ευρωπαϊκά που είναι, όπως έχω πει, δισεύρετα. Ναι. Το World Heroes το 2 μάλιστα είναι η αμερικάνικη έκδοση, ναι, που είναι ακόμα πιο δισεύρετη γιατί υπάρχει ευρωπαϊκά, υπάρχει και η κινέζικη. Ναι. Ποδοσφαιράκι. Ναι, super side. Ναι, εντάξει, φοβερό. Παίζαμε στα arcade με αυτό. Και ένα παιχνιδάκι για το Color. Samurai Showdown 2, ναι. Ναι. Ωραίος, ωραίος. Να δείξω εδώ πώς είναι, γιατί πολλά παιδιά, δεν ξέρω, κάποιοι συλλέκτες που τα έχουν δεν πολύ δείχνουν. Ναι. Εγώ δεν έχω κανένα κάποιο θέμα να δουν πώς είναι. Πάρε λίγο μια τζούρα. Ρε τρίλας. Φτιαχτήκαμε για μια εβδομάδα τώρα. Βλέπετε το manual πώς ήτανε. Absolutely. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, φίλε, όταν είχε βγει, επειδή φαινόντουσαν της γυναίκας εδώ το στήθος, ναι,
το μουτζουρόνα με μαρκαδόρο. Έλα, σε όλα τα παιχνίδια. Βλέπεις και στο manual oh. και στο cartridge πάνω. Δηλαδή δεν το έχω κάνει εγώ ή το είχε κάνει. Κοιτάξτε εδώ, cartridge, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν κάνω. Το μέγεθος μετράει, ξέρεις. Κάπως έτσι. Και πολλά τα megs κιόλα. Και κοιτάξτε εδώ το μαρκαθόρο. Δηλαδή... Ναι, ναι, αυτό φοβερό δεν το είχα. Επειδή φαινόταν το στήθος της γυναίκας. Δηλαδή ναι. δεν το είχε κάνει αυτός που το είχε. Το είχε το κάνει στην Αμερική, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, Ευρώπη, Αμερική. Άκου εκεί πράγματα. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Σου εύχομαι να πάρεις και γρήγορα το μηχάνημα. Ναι, είναι το μηχάνημα που μου λείπει. Εδώ είναι η μοναδική συλλογή που έχω ξεκινήσει ανάποδα. Ναι. Λόγω ότι το μηχάνημα είναι λίγο εξώτικο. Εντάξει, πολύ το έχουμε κάνει αυτό και στο παρελθόν. Να παίρναμε δηλαδή παιχνίδια πριν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε. Hey. Και τώρα τι θα δούμε εδώ, Βασιλάκη μου. Ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, βασικά πάρα πολύ γνωστό. Ναι. Γι' αυτό το βάλαμε κιόλας. Πολύ ωραίο παιχνίδι, θα το δείτε τώρα. Για πάμε. Start button. Δεν το έχω παίξει ποτέ δίπλο με κανέναν. Ναι. ναι. Όλο με το κομπιούτερ παίζω. Άρα θα χάσω τώρα, παιδιά, γιατί εγώ δεν το έχω παίξει και ποτέ. Το βλέπα στα arcade. Αλλά δεν με είχε τραβήξει, ξέρεις, ναι, να μου ρίξω 50 άρικες αυτό. Ναι, αυτού του... Ναι. Εγώ πάλι είναι μαζί με το Hero Fighter, αυτό και το Metal Slug και το King of Fighter, τα έχω ταΐσει αμέτρητα. Όλο το χαρτζιλίκι του παππού γιαγιάς, θυγή και αυτά. Βασικά το κολατσιού του σχολείου ήταν. Δεν το παίρνα ποτέ. Τα έχουμε κάνει. Εγώ κράταγα κολατσιού, ειδικότερα στο Λίγιο, πιο πολύ, που ήταν και πιο μεγάλο το χαρτζιλίκι, για να πάρω ένα CD μεταχειρισμένο PS1, που θα έχει, ας πούμε, μεταχειρισμένο 10 χιλιάρικα και με ένα στεγνός για 2 μήνες, 1 μήνα, 1,5 για να το πάρω. Για πάμε. Πάμε Game Start. Playtime, 2 λεπτά. 2 λεπτά, μια χαρά είναι. Yeah. Αλλά μήπως πρέπει να πατήσει Start. Πάμε και εγώ Start, πάτησα. Αλλά όχι. Ωραία. Το μεταξύ στην Αμερική που έχει βγει λέγεται Stream Slam. Ναι. Και έχει τις πολιτείες της Αμερικής. Okay. Και στην Ιαπωνία που έχει βγει έχει κάτι αντίστοιχο από εκεί. Λοιπόν. Πήρα τους Αμερικάνους εγώ. Καλά, σου είχα να σπάσει. Ταϊβάν. Ταϊβάν, ναι. Ξέρουν μπάσκετ αυτοί. Ξέρουν, ναι. Street basket. Λοιπόν, κάτσε να καταλάβω τώρα τι γίνεται εγώ εδώ. Πάσα. Έβαλα καλά, παιδιά, αυτό είναι achievement. Να σκάσεις το achievement στην οθόνη. Κάτσε, γιατί εγώ δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά. Τάπα, τάπα. Οπότε με το... κρυφό ταλέντο. Ωραίο παιχνιδάκι, μου αρέσει η κίνηση. Πάει για τρίποντο, πάει για τρίποντο. Έχει ωραία γραφικά, έτσι. Έχει πλάκα, είναι ένα διαφορετικό NBA Jam εποχής. Λοιπόν, μόλις βάλεις τα καλάτια και γεμίζει το super shot, ναι. κάνεις κάτι έξτρα. Καφρί λάβω στο NBA Jam που παίρνει φορά. Ή το κάνεις σαν τρίποντο ή σαν κάρφωμα, ξέρω εγώ. Oh! Έχω μπερδέψει ότι μπάσαμε το shooter. Δύο κουμπιά είναι. Το πιάσα. 6-6, παιδιά. Τι είναι αυτό, ρε. Να βλέπεις που σου άναψε. Και τώρα πώς το ενεργοποιώ με το απλά το shoot. Ναι. Πάρτα, στη μάπα. Μπες μέσα, ναι, μπες μέσα και κάτω. Γκρεμίστηκαν όλα. Ναι, ναι. Καλή φάση, φίλε. Ωραίο παιχνιδάκι. Ναι, ρε, είναι πολύ καλό. Είδες, κάποια παιχνίδια άμα... έσκασε και αυτό. Γαμάτο. Οπότε ήρθαμε και ισοπαλία, 10-10. Ισοπαλία, ναι.
Όχι, δεν μου. Α, το μέτρησε. Ναι, ισοβαλία, παιδιά, για να τελειώσαμε. End of first half. Πολύ ωραίο. Εντάξει, το είδατε πως είναι το παιχνίδι. Και ζητάει πάλι κέρμα. Ζητάει κέρμα. Κλασικά. Έτσι μέσα. Ρίξε. Μου άρεσε, μου άρεσε. Είναι ένα διαφορετικό NBA Jam, δηλαδή εποχή. Για μένα είναι καλύτερο. Καλύτερο, για μένα, ναι. Έτσι, ναι. Είναι και πιο ωραία τα γραφικά και γενικά... Εντάξει, είναι και πιο γρήγορο, ναι. Είναι καλύτερο. Πολύ ωραίο, το είδατε παιδες και εννοείται το νέο Geo CD έχει ακόμα πολλούς κρυμμένους θησαυρούς που κάποιοι μπορεί να μην δεν τους ξέρουμε. Γι' αυτό κάντε την έρευνά σας και YouTube και σε reviews, μήπως πάρετε κάποιο παιχνιδάκι που δεν φαντάζεστε ότι ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, και εδώ βάλαμε νέο Geo CD αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι θα το δείτε... Wait for a moment. Δεν διάβασε το CD. Ναι, διαβάζει πρώτα το CD και μετά σου λέει πάντα start. Ωραία. Και ξεκινάμε. Φύγαμε. Να πω κάτι που ήθελα να πω, sorry που σε διάκοψα. Όχι, πάμε. Ότι το CD εννοείται ότι είναι καλύτερο από την κασέτα του AES σε ήχο, ναι. Φυσικά δηλαδή το CD βγάζει καλύτερο ήχο. Και έχει και κάποια εξτραδάκια μέσα στα παιχνίδια που τα cartridge δεν έχουν, ναι. Απλά, το πρόβλημα με το CD είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Το loading, ναι. Ότι κάνει, έχει αρκετό loading. Βέβαια, υπάρχει ένα μοντέλο που έχει βγει μόνο η Ιαπωνία. Νομίζω είναι το τελευταίο κιόλας μοντέλο, το οποίο είναι αρκετά πιο γρήγορο. Έχει βγάλει τρία CD διαφορετικά, είναι ο Geo. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Έχει βγει και δεύτερο και το τρίτο, το οποίο είναι λίγο πιο γρήγορο από αυτό. Έχει πιο μεγάλη ταχύτητα. Και κάποια στιγμή, ναι. Το... Μάλιστα, εντάξει, δεν μας χαλάει. Όχι, μωρέ, ίσα που πίνεις τον καφέ σου, κάνεις και κάτι. Οπότε, παιδιά, εμείς εδώ δεν το είπαμε. Τώρα ήρθε η ώρα του gameplay σε νέο Geo CD και μια παιχνιδάρα η οποία είναι το Aero Fighters 2. Πω, περιμένω πως και πως τώρα. Είναι πραγματικά λες και βλέπεις τα τότε στα arcade. Πάμε να παίξουμε ένα level. Φύγαμε. Τι θα βάλουμε. Hard, όχι hard, βάλε ένα normal. Ένα normal. Τι έχω και καιρό να παίξω εγώ. Λοιπόν. Σου λέει και πώς να παίξεις. Ναι, κάτσε εγώ μην πατήσω πρώτο κουμπί τη special κίνηση μετά. Ξέρεις, συνήθως έτσι ναι, κλασικά, κουμπί, γιατί ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι. Θα τα βρούμε. Πάμε να τα βρούμε, φύγαμε. Για πάτα start. Να μπεις κι εσύ. Σωστός. Πάρε εδώ ένα. Εδώ θα πάρω ο Χιραφάλ. Το F14 μου αρέσει εμένα. F17. Ωραία. Πώς σου φαίνεται ο μοχλός με το κλιτς. Ναι, είναι καταρχήν λες και έχει βγει τώρα απ' έξω από το κουτί του, καινούριος. Αλλά έχει πλάκα. Είναι ωραίο κοντρομπεράκι. Λοιπόν, πρώτη πίστα και ξεκινάμε, παιδιά. Το πάτησε εδώ. Ωρε, φίλε. Πώς σου φαίνεται. Εντάξει. Παιδιά, νομίζω αυτή τη στιγμή ότι με τον Βασίλη έχουμε έρθει σε κάποια λέσχη εποχής και έχουμε βάλει τώρα Aero Fighters. Wow. Και ο ήχος μπόμπα. Πολύ ωραίος ο ήχος. Πάρε το power up σου. Πάρ' το σύγκριτο, είσαι χαλάστα. Όχι, είχα πάρει εγώ πριν. Θα το χωρίσουμε μεριά, εσύ δεξιά, εγώ αριστερά. Κάθομαι εγώ εδώ. Ωραία. Παιχνιδάρα, παιδιά. Δηλαδή, έχω ρίξει εγώ προσωπικά πάρα πολλά λεφτά εδώ. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή που το παίζω τώρα έτσι το νέο Geo CD, πραγματικά έχω πάθει πλάκα. Αυτό που είχε το νέο Geo, ρε παιδί μου, είναι ότι αυτό που είχε στα ηλεκτρονικά τότε. Το έβλεπε και σπίτι σου, αλλά ακριβώς αυτό. Ναι, ναι. Όχι. Ας πούμε το Mega Drive ναι. Ήταν πιο υποδιέστερα. Το προσπάθησε, Σέγγα. Ναι. Εδώ υπήρχε δύναμη όμως. Να ρίξουμε κανένα super. Και δεν ρίχνουμε. Πάμε. Άμα βγάλουμε και γρήγορα το level, πάμε για ένα δεύτερο για να γουστάρουμε. Ναι, θα παίξουμε άλλο. Θα το βγάλουμε έτσι, ναι, ναι. Δεν έχουμε χάσει ούτε ένα. Είσαι καλός, βλέπω. Παίζει νέο, νιώσεις νέο Joe Speedy και δεν μου το λες. Όχι, έχω να παίξω αυτό το παιχνίδι, φίλε, 15 χρόνια. Βλέπεις εδώ το πώς το έφτισε το loading. Ναι, ναι, πάει στο επόμενο. Τελειώσαμε από Ιαπωνία και πάμε
Κολομβία, εκεί, Λατινική Αμερική, για να δούμε. Κάπου από εκεί, ναι. Πάμε στο σκομπάρτα μέρη. Stage 2. Τι θυμάσαι τις πίστες καθόλου. Την πρώτη θυμόμουν σίγουρα 1000%, αυτή εδώ δεν τη θυμόμουν, πως ξεκινάει. Αλλά μόλις δω το πρώτο κακό θα θυμηθώ, πιστεύω. Εντάξει, έχω πορωθεί τώρα τόσο πολύ που θέλω να πάρω νέο JCD. Μην με ακούσει η γυναίκα μου μόνο. Είναι για μακριά. Καλά το πάμε. Έπρεπε να το βάζαμε πιο δύσκολο, μου φαίνεται. Έτσι. Ναι, παρακαλώ ο Περατέρ να μας βγάλει για μια φωτογραφία την ώρα του gameplay να πιστάρουμε. Δεν ξέρω τι κάτι κρύβει εκεί μέσα. Δεύτερο boss. Για πάμε. Σαν έναν αντισέπτικο μοιάζει αυτό. Σαν το Fortress Maximus. Πάμε για ένα power up. Παίχτες, φίλε, το έχουμε θερήσει. Πάμε και τρίτο, τώρα δεν το κόβουμε. Παίζουμε... Αυτό νομίζω είναι σαν bonus stage. Ναι. Για να μαζέψεις για τα όπλα. Αν θυμάμαι καλά. Για πάμε, ναι. Ναι, το θυμάμαι, φίλε, βαγγίζει και βγαίνουν εδώ μαγελιό. Μπομπα. Έτσι. Θα βγάλουμε μια φωτογραφία ωραία για εξώφυλλο μετά. Πάμε άλλη μια. Ναι. Μας βλέπω μέχρι το βράδυ. Παίζουμε 6,5 λεπτά μόνο. Πάμε να παίξουμε 10-12, ξέρω εγώ. Πάμε Νέα Υόρκη. Τώρα κάποια στιγμή αρχίζει να δυσκολέψεις. Ναι. Τώρα πυροβολάνε όλα, ξέρεις, γιατί στην αρχή όλα εμφανίζονται. Ναι, ναι. Τώρα θα πυροβολάνε και οι άνθρωποι από τον δρόμο. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Όσο και να μαζευτώ με κάποιον να παίξω κάποιο παιχνίδι στο PS4 ή στο Xbox, δηλαδή Mortal Kombat 10-11 ή κανένα Forza και 7 διπλό, την έφαγα λοιπόν την ευχή εγώ. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που νιώθω να παίξω ένα παιχνίδι που έπαιζα μικρός, ρε φίλε. Πόσο μάλλον σε arcade, δηλαδή είναι η καλύτερη φάση. Ναι, αυτό τώρα που κάνουμε, είτε είναι καμπίνα είτε είναι τώρα σε νέο Geo. Εδώ κλασικά ρίχνει στο μήλο. Να κερδίζει τη βόμβα. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό εδώ το σκηνικό. Εντάξει, βλέπει τρενάκια από κάτω που κουνιούνται. Ναι, ναι. Είναι πολύ προσεγμένα τα παιχνίδια. Ακριβώς. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα είναι σαν το Mega Drive Super Nintendo έχει κυκλοφορήσει και τα γραφικά είναι. Ναι, είναι πολύ πιο διαστερά. Πάμε το B52, το βομβαρδιστικό. Πάμε και ένα artillery. Τι έριξα εγώ στο τέλος. Ωραία. Καλή φάση. Θες να πάξουμε. Να παίξουμε και ένα τελευταίο. Έλα, ναι, έλα, έλα, πάμε άλλο ένα λεβελάκι γιατί παιδιά δεν θέλω να ξεκολλήσω. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι γρήγορο όπως το είπα, διασκεδαστικά. Κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα. Μπαίνεις εδώ, ναι, κάπως έτσι. Χωρίς να ασχολείσαι με achievements, με να κάτσεις να ανακαλύψεις όλους τους χάρτες του open world. Δηλαδή εντάξει. Κάνουν τα παιχνίδια ψυχαναγκαστικά πλέον τα σύγχρονα, τα περισσότερα.
Κοντίνο μου, δεν έχω λεφτά. Οπ, πάμε γρήγορα. ένα πενιντάρικο παρακαλώ, γρήγορα. Εντάξει, ξύλα τώρα που βάλες το κέρμα, κατευθείαν κοίτα το όπλο μου έχει δώσει. πληρώνει λέει αυτό, πληρώνει. Ναι, ναι. Ναι, μα αν το βάλεις το πολύ δύσκολο, μιλάμε εντάξει. Πάμε. Άμα πάρεις πάρε το F, σου δίνει το όπλο το μεγάλο κατευθείαν. Πήγα το Eiffel από πάνω, περνάμε αυτή τη στιγμή. Φράνς. Πολύ μου άρεσε έτσι που σε πήγαινε και σε όλες τις χώρες αυτά τα παιχνίδια. Και διαλυόντουσαν, ξέρω εγώ. Πόβο, πολύ γραμματικό, έχω χαρεί τώρα αυτό το κάρτα. Αμάντι, χαμούλης. Προπόνηση. Έτσι. Sky, ό,τι να είναι. Εδώ πρέπει να είναι τα δύο σκλάβα. Ναι. Είναι δύο. Τα Concorde. το γαλλικό να πούμε, το Concorde είναι εδώ. Το επιβατικό. Λες στην αρχή ένα είναι, θα το ρίξω. Κάποια στιγμή μπαμ. Πάμε super attacks. Θα έρθουμε και τα άλλα, έλα και τα άλλο. Πάμε τώρα. Ωραία. Πάμε κι άλλο. Τα έστειλες. Τελειώσαμε, τέλειωσε. Ωραία. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μακάρι να είχαμε χρόνο να το. Βλέπεις το loading ότι εντάξει είναι αξιοπρεπέστατο. Ναι, πάει πολύ καλά. Ωραία. Αλλά είναι τόσο ωραίο που μακάρι να είχαμε παιδιά το χρόνο να παίξουμε όλο το game. Αλλά και μόνο αυτό που παίξαμε 10 λεπτά και ήταν αρκετό για να δείτε και εσείς πόσο όμορφο είναι στο Neo Geo CD και σε μια CRT οθόνη και με καλό καλωδιάκι που έχει βάλει ο Βασίλης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο μέρος. Φύγαμε παιδιά για τη συνέντευξη. Και τώρα παιδιά ήρθε η ώρα, αφού παίξαμε παιχνιδάρες στο Neo Geo CD, είδατε τη συλλογάρα του Βασίλη και έχετε γουστάρει παρέα με μένα αυτό το όμορφο playroom, ήρθε η ώρα λίγο να τον ξεσκονίσω εδώ για να το κάνω τις ερωτήσεις μου που κάνω σε όλους τους συλλέκτες τις ίδιες και θέλω να δω και τις δικές του απόψεις. Είσαι έτοιμος βασιλάρα μου, ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε. Πότε έπαιξες πρώτη φορά video games και ποια ήταν η πρώτη σου κονσόλα? Ντρέπομαι για την πρώτη μου κονσόλα. Όχι, δεν χρειάζεται ντροπές να πούμε. Λοιπόν, την είχα κερδίσει την πρώτη μου κονσόλα. Ωραίο. Στα αυτοκόλλητα. Τώρα δεν θυμάμαι, Street Fighter ήταν, δεν ξέρω. Το όταν album, το συμπλήρωνε στο άλμπουμ και έβρισκες ένα μαγικό χαρτάκι που ήταν και χρυσό, θυμάμαι. Τα έστελνες όπως ήταν και σου στέλναν την κονσόλα. Οπότε εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Ναι, το συμπλήρωσα, το έστειλα. Και ο οποίος ήταν ο κλόνος του NES στην ουσία, με σχήμα SNES. Ναι. Και ήταν ο κλόνος του NES, δηλαδή είχε μέσα όλα τα 8-bit παιχνίδια του NES. Ήταν το SNES αλλά και τα παιχνίδια του NES. Μπράβο, ακριβώς. Ναι, της NEDA μάλλον ήταν αυτό, θυμάμαι, η εταιρεία ήταν NEDA. Το είχα το κουτί, αλλά μπορώ να σου στείλω μια φωτογραφία να το βάλεις άμα στο πατρικό. Πρέπει να το έχω ακόμα αυτό το κουτί. Το πρώτο, αυτό που είχα κερδίσει. Εγώ δεν το έχω τόσα χρόνια όμως. Ναι. Άμα είναι κάπως να τα. Θα το σενιάρω, θα το βάλω εικόνες τώρα που το λέμε, να το δει ο κόσμος για ποια κονσόλα μιλάμε. Ναι, τον κλείνω αυτό. Ναι, θυμάμαι και τον Duck Hunt. Εννοείται, πιστόλι. Και είχε 300 παιχνίδια μέσα. Και το μεταξύ μου έκανε εντύπωση ότι από την πίσω μια του κουτιού είχε το original, το NES. Τις εικόνες, μπράβο, με την οικογένεια και έλεγα εγώ, α, υπάρχει αυτή η κονσόλα, γιατί γενικά στην πόλη μου δεν θυμάμαι κανένας να την έχει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και η όγου, λέγαμε κονσόλες. Ναι, και στη συνέχεια, ας πούμε, να πούμε μια πιο official,
Επειδή αυτή χάλαγε, τη στέλναμε πίσω, μα στέλναν άλλη, χάλαγε, τη στέλναμε πίσω. Όντως. Ναι, σου χάλαγε. Μου είχε χαλάσει δύο φορές και μου είχα στείλει δύο φορές. Αυτή η τελευταία ακόμα παίζει. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Κάποια στιγμή είπα στον πατέρα μου να μου πάρει ένα Sega, ένα καλό μηχάνημα. Έτσι. Και εγώ φώναζε για Mega Drive. Mega Drive δεν υπήρχαν τότε λεφτά. Ήταν ακριβά, παιδιά. Ναι, και ήρθε αυτό από πάνω το. Το Alex Kidd, Master System 2, Alex Kidd και συν Sonic 2 και Batman, τα οποία παιδιά τα έχω από τότε, δεν τα έχω αγοράσει. Παιχνιδάρες. Οπότε μπήκε σαν official μετά με τον αλήτη τη βιομηχανία στη Sega. Ακριβώς. Ωραία, ωραίες αναμνήσεις παιδιά. Και αυτή ήταν μπορούμε να συζητάμε ώρες. Καλά, αλλά, γι' αυτό δεν τελειώνουμε ποτέ. Ακριβώς. Αλλά μου άρεσε έτσι που το είπε όπως έχει, ότι ήταν την κέρδισε στα χαρτάκια. Αληθινή ιστορία. Ναι, αληθινή ιστορία. Μπράβο. Επόμενη ερώτηση, Sega ή Floor, Nintendo, ναι. Sega! Sega! Εντάξει, αυτό έξω από τη λίγη σήμερα, έχουμε σκάσει με Nintendo και δύο. Εντάξει, ναι. Αγαπάμε Nintendo, δεν το συζητάμε. Εννοείται και δύο. Αλλά Sega, ρε φίλε, εντάξει, πιστεύω στο Mega Drive, ειδικά. Είναι στην καρδιά σου δηλαδή, όχι ότι snowboard. Ήταν πιο αλήτης, πιο. Ναι. Ήταν η Sega, ναι. Είχε τις πρωτοπορίες της γενικά και πάντα πιο αντρικά παιχνίδια. Γιατί ήταν λίγο στα πιο παιδικά. Ακριβώς. Ναι. Ειδικά με το Sonic δηλαδή είχα πάθει ζημιά. Το Sonic 2 στο Master System το έχω παίξει, παιδιά, εντάξει. Παιχνιδά. Και άλλο, το Alex Kidd, ναι. Και στο Mega Drive μετά το Sonic το 2 ήταν μεγάλη αναβάθμιση από το 1. Ναι, ναι. Γεια σα. Όντως. Οπότε και τώρα που είσαι πιο όριμο σαν συλλέκτης και έχεις αποκτήσει άλλα πράγματα και άλλες γνώσεις, ακόμα δηλαδή σε αυτόν τον πόλεμο Sega ή Nintendo, τώρα τι θα έλεγες. Sega, φίλε, Sega. Sega. Sega με κλειστά τα μάτια. Έτσι. Το αγαπημένο μου είπαμε είναι το νέο Τζο, αλλά το θεωρώ μια κατηγορία μόνο του. Είναι μόνο το. Είναι μόνο του, είναι ξεχωριστό, είναι άλλο πράγμα για μένα προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε Sega. Sega. Και αγαπάμε Nintendo. Ωραίος. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε. Έτσι. Αγαπημένος 8-bit και 16-bit τίτλος. 8-bit θα μπορούσα να πω, εντάξει, τώρα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι. Θα πω όμως ένα κλασικό παιχνίδι που το έχω παίξει, Alex Kidd. Alex Kidd. Κοίτα, το Alex Kidd είναι παιχνιδάρα τότε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι. Και ωραία γραφικά. Εντάξει, ναι, τελευταία το τερμάτισα έτσι. Στο κάστρο εκεί με το γρίφο. Εγώ, παιδιά, το Alex Kidd το έπαιζα μικρό στο Ιωνά, δεν το έχω τερματίσει. Θέλω να τερματίσω τώρα που φτιάξα και το Master System με το YouTube. Ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι και ο Alex Kidd τότε ήταν η μασκότ της Sega γιατί δεν είχε φτιαχθεί ακόμα Sonic. Ακριβώς. Και ήταν αυτός ο τύπος. 16-bit, εντάξει, δεν θα πω κάτι άλλο, Sonic. Α, Sonic. Θα σου πω έτσι. Προτίμηση κάποιο από τα 4. Το 2. Το 2 πιστεύω είναι το καλύτερο. Παιχνιδάρα το 2. Μάλιστα. Και σε μουσική, απίστευτο. Michael Jackson μουσική μέσα. Ωραίος. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα. Και αγαπημένη από τελευταία γενιά και έχω δει ότι και μέσα έχεις και όλα της τελευταίας γενιάς. Ναι. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα Neo Geo. Το CD, το AES, εντάξει, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Όπως ναι, είπα και πριν, το ένα υπερτερεί σε κάτι, το άλλο υπερτερεί σε κάτι άλλο. Ναι. Θα τα βάλω μαζί. Μαζί, Neo Geo λοιπόν. Neo Geo ή CD ή AES και από, θα πω PlayStation, επειδή το έχω παίξει πιο πολύ από όλα. Περισσότερα από τα άλλα, εντάξει. Αναγνωρίζω ότι πιστεύω ότι το Xbox είναι ένα κομμάτι παρά, ένα στάδιο πιο πάνω σε μερικά πράγματα, αλλά θα πω... Σε δύναμη ναι, και αλλά σε μοχλό, μου αρέσει πολύ. Ναι, έχει δυνατό μοχλό. Μο δυνατό μοχλό, πολύ δικά αυτός ο καινούριος που έχεις κάνει και το επεισόδιο είναι εντάξει. Πίστευτος. Ωραίος, αλλά χάνει σε τίτλους και τώρα είδα ότι ανακοινώθηκε τελικά το Last of Us για PS4, ενώ έλεγαν ότι θα ήταν για PS5, το Part 2. Παιδιά είναι για PS4, exclusive το Φλεβάρι και θα πάθουμε πλάκα. Εντάξει, παιχνιδάρα. Έπος. Έπος. Αγαπημένο handheld. Μπορεί να είναι είτε ρετρό, παλιό να μου πεις, είτε και από τα σύγχρονα. Απλά πιο αγαπημένο. Εγώ ρετρό, παλιό handheld δεν παίζω. Εκτός άμα πάω να πάρω κανένα από αυτά που έχουν φτιάξει. Τα custom. Ναι, σε τέτοια φάση. Ή κάτι οι οθόνες που βάζουν τώρα στο Game Gear. Που... Smack wheel. Ακριβώς. Εκεί μπορεί να κάτσω να παίξω. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω δύο. Θα σου πω PSP και 3DS. Μα τα έπαιξα, τα χάρηκα. Αυτά, ναι. Και PSP ακόμα παίζω στα emulators όπως είχα πει. Και πιο πολύ όμως για να πούμε, επειδή είναι αγαπημένο handheld η ερώτηση, από τα δύο ποιο θα πεις. PSP θα πω. PSP, έτσι μου αρέσει να ξεχωρίσουμε μετά το λίγο το παραπάνω, βγάλουμε το zoom. Έτσι. PSP. PSP λοιπόν. Και επόμενη ερώτηση, αγαπημένο arcade που έχεις ρίξει τα πιο πολλά σου λεφτά και το έχεις
Δηλαδή, εγώ θυμάμαι με κάποια arcade, ξύπναγα με την προοπτική να πάω να ρίξω λεφτά εκεί. Metal Slug 2, παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρω πόσα λεφτά έχω ρίξει για αυτό το παιχνίδι. Είχες πάρει όλες τις καμπίνες. Είναι πολύ ψυχεδελικό παιχνίδι, έχει απίστευτη μουσική. Είναι απίστευτο παιχνίδι. Αυτός που το έχει φτιάξει αυτό το παιχνίδι, είναι απίστευτο. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή είναι φοβερό, δεν ξέρω τι να πω. Είναι η SNK στα καλύτερά της τότε, εγώ πιστεύω. Στα αρχή δηλαδή σειρά Metal Slug και ειδικά το 2, το ξέρω και με το 2 μου αρέσει πολύ. Το 2 και το 6 είναι για μένα και το 3. Μετά κάποια στιγμή από εκεί και πέρα αρχίζει το χάος. Ναι. 4, 5 και 6. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνει και μια άλλη εταιρεία μαζί με την SNK. Και τα κάπως χαλάνε. Δηλαδή το 1 και το 2 είναι τα original που έχουν βγει από την SNK. Και εγώ το 2 ξεχωρίζω. Δηλαδή από όλα αυτά. Το 2 και 6 που το 6 στην ουσία το ίδιο είναι με το 2. Απλά οι πίστες στη μία είναι μέρα, στο άλλο είναι νύχτα, στην άλλη είναι νύχτα. Ναι, ναι. Έχει κάτι μικροδιαφορές. Ωραίες. Είναι όμως ωραίο κομμάτι, οπότε αγαπημένο το παιχνίδι για τον Βασίλη, να ξέρετε, έχει ταΐσει πάρα πολύ το Metal Slug. Εκεί στα arcade, ναι. Πραγματικά, δεν πηγαίναμε σχολείο, πηγαίναμε εκεί. Κοπάνες και έτσι. Κοπάνες. Είχα τη θέση μου που με έκρυβε πάντα αυτή η γιαγιά που το είχε. Τώρα μιλάω για ένα πολύ γνωστό μαγαζί. Ναι. Στην Ελευσινόλη, που είναι από την Ελευσίνα, καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή που πήγαινα. Ναι. Όπου όταν ερχόταν η αστυνομία, είχα τη θέση μου εγώ που με έκρυβε, γιατί απαγορευόταν ότι το να ήμουν εγώ μέσα. Αλλά εντάξει, είχα. Ωραίες ιστορίες. Άλλα πράγματα. Τα πιτσιρίκια τώρα δεν τα ζουν αυτά. Εμείς τότε ήμασταν σε. Ζούσαμε, ναι, βασικά ναι, και αυτό είναι το μισό κομμάτι της ζωής μας. Γιατί το άλλο μισό ήταν έξω. Αλάνα, κρυφτό, δηλαδή δεν λιώναμε με αυτά τα πράγματα, έτσι. Αυτό. Τώρα δυστυχώς λιώνουμε μόνο. Και μου αρέσει αυτό που έχουμε ζήσει, την αναβάθμιση, αυτή την τρελή. Ναι. Εμείς ζήσαμε τα video games από την αρχή. Αυτό ακριβώς. Ζούμε τη βελτίωση. Ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω θα δούμε και πολλά μέχρι να φύγουμε από αυτό το μάταιο κόσμο κάποτε. Λοιπόν, αγαπημένος video game ήρωας. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πολύ. Είναι... Ένα μπορώ να πω ή πολύ είναι. Κοιτάξτε, το αγαπημένο πάει σε ένα. Τώρα, μα θε να πει κάτι. Τι να σου πω, τα πιο κλασικά δηλαδή είναι Nintendo Mario, Sega Sonic. Ναι. PS1 θα σου πω Crash Bandicoot. Ωραία. Μ' άρεσε το Crash και το έχω παίξει και πολύ. Ναι, εγώ το Snowball το Crash δεν μου άρεσε. Αλήθεια. Μου σπάει τα νεύρα. Spyro the Dragon και Crash που ήταν θεωρητικά η μασκότ. Όχι, Spyro the Dragon δεν το έχω παίξει πολύ. Ναι. Εντάξει, άλλο παιχνίδι βέβαια, αλλά το Crash Bandicoot δεν το συμπάθησα ποτέ. Όχι, όχι. Medieval πολύ περισσότερο. Δεν το συζητάμε. Σαν παίχτη. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία πήρα αυτή την έκδοση για το Medieval, τώρα μιας και το ανέφερες. Ναι. Για το PlayStation 1, όπου κοίτα εδώ είναι δύο παιχνίδια σε ένα. Δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε εγώ το είχα ξαναδεί. Το Final Resistance. Ναι, και είχε βγει για ένα σκοπό, μου είπε το παιδί που το πήρα. Ήταν τότε για κάποιο για το. Για φιλανθρωπικό σκοπό, για το AIDS, δεν ξέρω, μου είχε πει και είχε βγει έτσι. Δεν το γνωρίζω, αλλά για να το πει έτσι, ναι, έτσι ήταν. Μάλιστα, ωραίο, δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ναι, όντως. Ούτε εγώ. Και δεν το είχαμε δει και πριν. Και γι' αυτό το έδειξα. Ναι, είναι πολλά τώρα εκεί πέρα. Άμα κάτσουμε να δούμε ένα-ένα. Θα μας κυνηγάνε οι γυναίκες μας. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι μακριά. Έτσι, όποιος κατάλαβε. Αγαπημένο video game franchise, δηλαδή κάποια σειρά που από παλιά μέχρι τώρα που έχει κλείσει. Εντάξει, παιδιά, Resident Evil. Resident. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ αυτό λέω. Και εμένα αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ειδικά το Resident Evil το 1 στο PlayStation 1, κόντεψα να μείνω στο γυμνάσιο. Πραγματικά. Και παρότι δεν είναι παιχνίδι που το είχαμε από πολύ μικρή όπως Mario και Sonic, είναι ένα franchise που ήρθε μετά, με την αρχή των 3D κονσολών και μας τάραξε. Δηλαδή, πολύ πόρωση. Απίστευτο. Απίστευτο παιχνίδι. Συμφωνούμε μαζί με τον Βασίλη σε αυτό και παυξάνω. Αγαπημένο gaming περιοδικό εποχή. Δηλαδή, games, pixels. Δεν πέρα, έπαιρνα γενικά περιοδικά. Το Game Pro θα έπαιρνα. Ναι. Κανένα Game Pro έτσι να διάβαζα. Που ήταν και καλά πιο αντικειμενικό, είχε απ' όλα μέσα. Ισχύει. Και μετά κάποια στιγμή άρχισα και έπαιρνα αυτά το PlayStation όπου σου δίναν και το demo. Πέρα, ναι, τα official. Ναι, και έχω, κάπου έχω καμιά πενταριά demo έτσι. Α, κάπου. Ωραίος, PlayStation Magazine. Ναι, ναι, και κάπως έτσι. Και για το 1 και για το 2 μετά τα μηχανήματα. Ναι, ναι. Ναι. Καλή φάση. Δέκατη ερώτηση. Έχεις αναμνήσεις από μαγαζιά που ήταν εξειδικευμένα με video games εποχής? Πολλές. Έχεις, ωραίες. Θυμάστε να μας πεις. Θυμάμαι τα μαγαζιά που πήγαινες και είχαν στημένες τις κονσόλες, κάπως πως τις έχω εγώ και πλήρωνες κάποιο ποσό. Από την ενοικίαση που έπαιζε εκείνη την ώρα. Είχα προλάβει να πω την αλήθεια τις κονσόλες Nintendo 64, Sega Saturn, PlayStation 1 και είχε και κάποια στιγμή όταν έσκασε το Dreamcast, που ήταν το πρώτο από τα 128 bit που βγήκε. Ναι.
Είχα προλάβει δηλαδή, εντάξει, παίζαμε το Nintendo 64, έχω παίξει Mario Kart. Δηλαδή, Mario Kart και James Bond, ναι, τετραπλά, έχουμε παίξει. Πολύ πόνο έχουμε δώσει, πολύ πόνο. Ήταν ωραίο γιατί τότε παίζαμε. Γι' αυτό λέω ότι το 64 έχω παίξει και το αγαπάω πολύ. Και GoldenEye, φίλε, και εγώ έπαιζα με 4 άτομα. Ήταν φοβερό. Πολύ μπροστά για την εποχή. Ήταν εσωτερικιά τώρα στο σπίτι σου με 4 άτομα. Δηλαδή, σε σκάλαμε. Ναι. Ήταν φοβερό. Όντως. Ωραίος. Επόμενη. Ποιο μηχάνημα είχες από μικρός αποθυμένο και παιχνίδι που όταν τα πήρες ξανά νιώσες παιδί. Ξανά ήταν τότε. Λέω εγώ με το που ξεκίνησα. Πρώτο μηχάνημα που πήγες από που ήθελε. Πρώτο μηχάνημα πήγε και πήρα αυτό που είχα πιο πολύ άκτη. Ήταν το Mega Drive το 2. Ωραία. Πραγματικά το είχα τόσο άκτη που με το που το βρήκα ούτε κουτί κοίταξα και ήταν πότε που μαζεύαμε ναι, στην αρχή έτσι. Όλα, ναι. Πήρα το Mega Drive και κούμπωσα Mortal Kombat 2 που το θυμόμουν. Παιχνιδάρα. Πω και ένιωσα πραγματικά την τότε εποχή. Ήτανε, είναι ωραίο να παίρνεις κάτι αποθυμένο και μετά ξαφνικά μεγάλος να έχεις την να σου πω μια ιστορία μικρή, μια παρένθεση. Ότι όταν ήμουν μικρός, για να καταλάβεις πόσο είχα τρέλα με αυτό το μηχάνημα. Το είχε πάρει το πλουσιόπεδο εκεί της γειτονιάς, το Mega Drive. Ναι. Εμείς όλοι είχαμε Master System, άλλοι είχαν τον κλόνο. Ναι. Και παίζαμε μπάλα. Κάποια στιγμή εγώ τσακώθηκα με αυτόν, το χτύπησα, δεν θυμάμαι τι είχα κάνει. Και για να με τιμωρήσει, πήρε όλους αυτούς που παίζανε μπάλα και τους έβαλε σπίτι του να παίξουν Mega Drive εκτός από μένα. Για να καταλάβεις πόσο ήξερε ότι θα με πονέσει αυτό το πράγμα. Σκληρό φιλαράκι, αυτό δεν πατήσαμε ξανά στο Βασίλη, μου ξέρεις έτσι. Μούφα, αλλά... απλά είπα μια ιστορία για πόσο το ήθελα αυτό το μηχάνημα, πόσο... Και όταν το πήρες πιστεύω χάρη και... Ναι, βασικά δεν πίστευα ότι θα παίζουν ακόμα, δηλαδή είχα έτσι το μυαλό μου, λέω θα δουλεύει, ο άλλος μου έλεγε έχει μια εικόνα και όντως... Και όντως και εκτός αυτού ο Βασίλης συνέχισε να γουστάρει τη φάση και έφτασε στο επίπεδο να έχει πλέον Mega CD, 32X, Mega Drive 2 και ένα κουτάτα. Γιατί αυτό που του άρεσε, το αποθυμένο παιδιά, το πήγε πολλά λεπτά πιο πάνω και τώρα έχει αυτό το όμορφο που βλέπετε. Αυτό είναι το μαϊράκι που λέω εγώ και η θυσία, κάτι να θυσιάζει για να πάρει κάποια θέλει πράγματα. Θέλει πολλές θυσίες. Αυτό είναι respect για μένα, είναι σεβασμός. Μάλιστα. Πάμε να δούμε μια άλλη ερώτηση περίεργη. Αν αγοράζεις γενικά τα παιχνίδια Switch consoles από Ελλάδα, αγοράζεις από eBay, αγοράζεις από τα δύο. Λοιπόν, από eBay αγόραζα πριν το Capital Control με αυτά που γίνανε τότε με τις τράπεζες. Το 15 πότε ήταν αυτό. Μπράβο, εκεί σταμάτησα. Βασικά έπαιρνα PlayStation 1 παιχνίδια. Ναι. Τώρα μ' αρέσει, εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος, θέλω τα λεφτά, τα χρήματά μου να τα παίρνουν Έλληνες. Δεν ξέρω, το έχω σαν κόλλημα. Βοηθάω έναν συνάνθρωπό μου, το βλέπω κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω, άλλοι μπορεί να λένε τι λέει τώρα αυτός. Όχι, έχεις δίκιο. Απλά μετά υπάρχουν κάποια αλλά. Ναι, υπάρχουν αλλά. Έχω γνωρίσει άτομα καλά. Λίγα κακά άτομα έχω γνωρίσει. Τα περισσότερα ήταν πολύ εντάξει. Mm-hmm. Μετά με την εμπειρία έχω καταλήξει σε δύο άτομα που αγοράζω από αυτά. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ξέρω τι μου γίνεται. Όλα καλά. Έχεις δηλαδή άτομα τα οποία έχουν π.χ. μεγάλη συλλογή ψάχνονται και παίρνουν. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Ναι, έτσι τότε είσαι πιο ήσυχος. Ναι, ισχύει. Πιο ήσυχος. Κοίταξε, τώρα πια δεν υπάρχει ποτέ κάποιος. Και τον καθένα, παιδιά, δεν μπορεί να σας κοροϊδέψει κανένας. Ανά πάσα στιγμή, όποιο παιχνίδι θέλετε, πατάτε eBay, βλέπετε όχι πόσο πουλιέται. Αλλά πόσο είχε πουληθεί, ακριβώς. Γιατί το πόσο πουλιέται ο άλλος μπορεί να το βάζει ό,τι τιμή θέλει. Ισχύει. Και δεν μπορεί να σας κοροϊδέψει κανένας. Δηλαδή, κοιτάτε μέσω eBay και βλέπετε, συγκρίνετε και. Sold listings, παιδιά. Είναι καλύτερο ότι το παίρνεις και Νίκο το βλέπεις, γιατί άλλο πώς θα έρθει, με τα τελωνία τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, διάφορα. Ναι. Όχι, παιδιά, αυτό έχει δίκιο ο Βασίλης, γιατί εγώ πριν από κάποιους μήνες, όταν είχα προωθεί με το Resident Evil το 2 Remake. Πήρα το Resident Evil το 2 του Dreamcast που δεν το είχα. Είχα δηλαδή τότε το Nemesis και το Veronica και δεν είχα πάρει το 2. Αυτό μου λείπει και εμένα. Ναι, και τι γίνεται φίλε. Το πήρα, κομπλέ με κουτάκι και τα λοιπά. Βάζω το πρώτο CD με τον Leon, παίζει. Το CD με την Claire δεν έπαιξε ποτέ. Άντε ρε. Και του στέλνω μήνυμα του Man, του λέω φίλε, μου έλεγε λειτουργικά. Μου λέει είναι λειτουργικά, λέει εσέι, λέει δεν είναι καλό το μηχάνημά σου, εσύ το χάλασες. Και δεν βγήκε ποτέ άκρη. Και πήρα το παιχνίδι και ο Κλέρ.
Η Κλέρ δεν παίζει, παιδιά. Και εντάξει, το βάζω κόπια, αλλά είναι αυτό. Αν το έπαιρνα από εδώ. Ναι, έτσι είναι, έτσι. Οπότε έχει δίκιο. Όπως εμένα, μια φορά στο eBay μου είχαν στείλει το Resident Evil, το οποίο όπως ήταν στη φωτογραφία, είχε βάλει ο Άγγλος ο έξυπνος το μάλιο από πάνω εκεί που είχε το crack το cage. Για να μην φανεί. Να μην φανεί. Όταν μου ήρθε εμένα, μου είπε μετά ότι και καλά έγινε στη μεταφορά. Αλλά εγώ στη φωτογραφία πάνω-πάνω φαίνεται που ξεκινάει το crack. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εντάξει, κάποια στιγμή μου είπε θα σου δώσω κάποια λεφτά πίσω, το βρήκαμε έτσι. Αλλά ταλαιπωρία. Ναι, είναι ξέρω, ταλαιπωρία. Ναι, εγώ πάω, μου αρέσει το χέρι με χέρι να πω και δύο κουβέντες με τον άλλο να. Να τον γνωρίσει, άμα να πω. Ναι, ναι, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά. Έχει δίκιο. Ωραία. Επόμενη ερώτηση που θέλει, έχει λίγο ψωμάκι, δεν ξέρω τώρα πώς το θέλεις να το αναλύσεις. Ποια είναι η γνώμη σου για την ελληνική retro gaming community που έχει αναπτυχθεί ειδικότερα μέσω από ομάδες στο Facebook? Και λοιπόν, γενικά, εντάξει, εγώ έχω δικιά μου ομάδα από που είπαμε, retro και, video games που είπαμε. Ναι, με άλλους, με 3-4 άτομα ακόμα. Εντάξει, εκεί στην ομάδα μας ασχολούμαι, είμαι και σε άλλες ομάδες. Πώς το βλέπω. Δηλαδή, φασαρίες, έκτρες. Όχι, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ κοιτάω να είμαι απ' έξω. Καλά, παιδιά, καλά. Να πω ότι κακά τα ψέματα. Αυτό το πράγμα εδώ το έχω για ψυχαγωγία. Δηλαδή, να ξεπερνάω κάποια προβλήματα. Δηλαδή, έχω τόσα προβλήματα σαν παντρεμένος άνθρωπος, με οικογένεια, με παιδιά, με τη δουλειά μου. Δηλαδή, δεν μπορώ και να κάθομαι με τον άλλο να μαλώνω άμα το Terminator δεν ήταν έτσι ή ήταν αλλιώς, ξέρω εγώ. Ναι. Κοιτάω να τα αποφεύγω όσο μπορώ και γενικά δεν ασχολούμαι, δεν μιλάω με κανένα. Αυτό έχω βρει 2-3 άτομα, με κανένα δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Με όλους. Ωραίος, ωραίος, ναι. Έχει αυτό μια ουδέτερη στάση, γιατί αυτό παιδιά είναι χόμπι. Ναι, έχω αυτό. Πολλούς τσακωμούς εδώ σε ομάδες και παλιότερα και καμιά φορά που και πού. Μέχρι και για ξύλο να βρεθούν, δηλαδή κάνεις ένα χόμπι να γουστάρεις. Ναι, εντάξει, ξεφτυλιά τώρα, ψαγώνες για τα παιχνίδια, ναι, ναι. Γελίως, δηλαδή. Ξεφτυλίγια, εντάξει. Τέλος πάντων. Το προσπερνάμε γιατί τι να πούμε τώρα και άλλα γι' αυτό. Ναι. Η γνώμη σου για τις τιμές στην Ελλάδα, που πολλές φορές είναι λίγο overpriced. Δηλαδή κοίταξε, αυτό που είπα και πριν, ότι πρέπει να συγκρίνετε και να προσέχετε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά λαμόγια στην Ελλάδα, γνωστό δηλαδή. Ναι. Οπότε αυτό, πρέπει να το βλέπεις, να το συγκρίνεις, να μην την πατήσεις. Ένα προθέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Μεγάλη προσοχή, γιατί ο άλλος πατάει σε αδυναμίες, να το πω. Σε πόρωση για εκείνη τη στιγμή. Σε πόρωση, ναι. Ναι, πατάει, δηλαδή κάτι που το ήθελες από μικρός και είσαι έτοιμος να πληρώσεις όσο για να το έχεις. Και εκμεταλλεύονται πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Τώρα πιστεύω, τώρα πια έχει εξαλειφθεί αυτό που λίγο, ναι, έχει ξυπνήσει ο κόσμος βασικά. Βασικά είναι με το Facebook, με τις ομάδες, δηλαδή εμείς στη δικιά μας ομάδα θα δούμε μια αγγελία η οποία είναι αντεγιά, δεν ισχύει. Ναι. Δηλαδή ένα παιχνίδι που έχει 50 ευρώ, άλλος το έχει 300. Εγώ προσωπικά τη σβήνω κατευθείαν, γιατί και προστατεύω τον κόσμο που είναι μέσα, αλλά και δεν, εντάξει. Ναι, δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Οι αγγελίες που βάζουν χωρίς άλλη μαγιά τώρα, ξέρεις, χωρίς τιμή. Αυτό το βλέπω και εγώ στους Toy Hunters που είμαι διαχειριστής, με τη μία. Ναι, γιατί πάει για παζάρι, δηλαδή ο άνθρωπος κανονικά, τι θα του κάτσει πιο πολύ, όχι ρε, βάλε μια τιμή. Αυτό. Συμβουλεύσου άμα δεν ξέρεις τι τιμή να βάλεις, εμάς που είμαστε εκεί. Ναι, 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 αυτό που άπατε. Και εμείς δεν θα σου πούμε, δεν θα σε κοροϊδέψουμε, δεν είναι... Τέλος πάντων. Σωστό, σωστό. Ναι, όχι, έτσι είναι, φίλε, έχεις δίκιο, γιατί πολλοί κόσμος όλος την έχει πατήσει. 15η ερώτηση. Έχεις ολοκληρώσει κατά ένα μέρος γενικά τη συλλογή σου ή έχεις ακόμα πληγές ανοιχτές? Παντού πληγές. Είμαστε γεμάτοι όλοι. Παντού δεν βλέπω. Από παντού. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τα μηχανήματα, μιας και είδε και ο κόσμος ότι έχω πάρα πολλά, θα πάρω άλλα 2, έχω σκεφτεί, να συμπληρώσω. Τώρα από παιχνίδια... Εντάξει, τα παιχνίδια είναι... Δεν τελειώνω που σε όλα. Κοίταξε, έχω σκοπό στο μυαλό μου να φτιάξω top. Δηλαδή, δεν θέλω να πάρω 100 παιχνίδια και τα 80 να μην τα βάλω ποτέ, ίσα-ίσα για να τα έχω να γεμίζουν τα ράφια. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και παίρνω top παιχνίδια που θα κάτσω να παίξω και. Κατάλαβα. Θα κάνω επιλεκτικά, το top σε κάθε ναι, μπράβο, γιατί δεν άλλο χάνε την μπάλα και μετά πάει αλλού, πάει σε αρρώστια μετά. Και... Ναι, ναι. Δεν λέει. Καλά, και εμείς άρρωστοι είμαστε κατά ένα. Εντάξει, κατά ένα ποσοστό ισχύει. Κάπως, ναι, εντάξει.
Μάλιστα, οπότε τα δύο μηχανήματα θες να μας πεις ποια είναι, αυτά που σου μένουνε. Ναι, είναι το AES το Neo Geo και το Panasonic το 3DO. Το 3DO, το FZ1 το πρώτο μοντέλο. Ναι, ναι, το πρώτο μου αρέσει πιο πολύ. Ναι, είναι πιο εντυπωσιακό, όντως, αλλά έχει πιο πολλά προβλήματα. Και θα πάρω το Street Fighter. Ναι. Αν θυμάσαι το επεισόδιο που είχα κάνει εγώ με το 3DO μου, είχε ξεκινήσει το Street Fighter που είναι ο Ken έτσι. Φίλε, νομίζω έχει την καλύτερη μουσική από όλα. Λένε ότι αυτή έκδοση έχω είναι πολύ δυνατή. Έχω ακούσει στο YouTube και μου αρέσει, δηλαδή θα το πάρω και αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ καλό, εγώ βέβαια. Καλά, εγώ το δούμε το επεισόδιο που είχες βάλει με το Panasonic, με τα παιχνίδια που έβαζες, με αυτά που έλεγες. Το Pond. Εντάξει, έκλαιγα. Ναι, ήταν αστείο, γιατί και εγώ τα είχα ξεχάσει τόσα χρόνια. Και λες, Νάγια, τι δεν πήγε το Panasonic ποτέ μπροστά. Ισχύει, δηλαδή. Και αυτό το παιχνίδι με τις σούτσες που περπατάγαμε. Είχε βγει και στο PlayStation 1. Ναι, 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 ναι. Το είχε πει, δεν το ξέρω εγώ, ναι. Ούτε η PlayStation 1 το ήξερα. Θα σας στείλω να το πάρω. Μάλιστα, οπότε νέο και μπορεί να έχει καμιά τιμή 200 ευρώ, ξέρω εγώ. Φαντάζεσαι το Panasonic. Εντάξει, από άσκηση και τα καμιά φορά περιμένεις. Καλά, ναι, εντάξει. Οπότε φεύγουμε από αυτή και πάμε. Εντάξει, τώρα που το απάντησε σχεδόν, ποια κονσόλα δεν έχει, θα ήθελε να έχει αύριο. Και να πούμε τώρα ποια από τι δύο όμω. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Νέο Geo, έτσι, το AES. Αύριο μπορεί να έρθει. Στείλτε την κανένα. Στείλτε την παιδιά, όποιο θέλει, εδώ ένα κείμενο. Ξέρω άτομα που έχουν 3-4, λέω δώστε μου μία και λέει δεν μπορούμε να δώσουμε. Τι έτσι κάνετε, παιδιά, τι κατοστήσει. Δεν θέλω να κάνω στο Βασίλη να γουστάρουμε. Να έχω κι εγώ εδώ στο δωματιάκι. Έτσι να πούμε, ένα κείμενο στο Βασίλη για το επεισόδιο. Να έτσι να γουστάρουμε. Άντε, περιμένουμε. Επόμενη. Εντάξει. Έχεις last gen κονσόλα, έχεις, από ό,τι είδαμε. Και τις τρεις έχω. Ναι, και ποια, εντάξει, η ερώτηση μου ήταν ποια προτίμησες και γιατί. Εγώ θα πω με ποια σειρά τις προτίμησες. Εντάξει, PlayStation 4 πήρα πρώτα. Πρώτο. Μετά πήρα το Xbox, όπου εντάξει, το είχα πάρει για το 4K που είχε το S. Να δω έτσι περισσότερα ανάγκες. Πήγα και εκεί πέρα 3-4 παιχνιδάκια. Ναι. Έχω βάλει και το Netflix και βλέπω το πέρασε. Ναι, 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 και το παίζει σαν 4K. Ναι, γιατί έχω κατεβάσει και την καλή την έκδοση. Ωραία. Χρησιμεύει καλά το Xbox. Και ωραία. Τελευταία πήρα το Switchάκι. Το Switchάκι. Το οποίο Switchάκι βλέπω ότι μπαίνει καλά στον κόσμο του ρετρό. Κάνει καλά, είναι master. Κάνει, είναι δυνατό. Και εντάξει, είναι. Θα το πάω και εγώ το άτομο, αν έχει αρχίσει και με πείθει. Είναι τώρα αυτό το Zelda, ρε φίλε, εντάξει, εγώ. Το μέσα στην άλλη εβδομάδα θα πάω να το ξεκινήσω. Το αστείο ξέρει ποιο είναι. Ότι τώρα το Μάιο που είχα άδεια, στο Game Boy τερμάτισα το Link's Awakening το Game Boy. Στο Advance βέβαια το έπαιζα. Όχι το Color, το DX, το πρώτο. Και επειδή το τέλειωσα πολύ πρόσφατα, είδα μετά ότι θα γίνει συλλεκτική στο Switch. Και λέω, κοίτα να δει τώρα θα πάρω το Switch για αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή. Δεν ξέρω, έχω διαλυστεί τώρα, με έχει βάλει σε τρυπάκια. Αλλά όταν θα το πάρεις, θα το δούμε. Να το δούμε έτσι την επόμενη φορά και σε σένα εδώ τι ωραίο θα είναι. Τι περιμένεις από την επόμενη γενιά κονσολών? Κάτι το οποίο δεν είχε αυτή η τρέχουσα γενιά, περιμένεις ας πούμε καλύτερο 3D, καλύτερο VR. Εντάξει, ναι, καλύτερα γραφικά. Κοίταξε, το VR δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Είχα βάλει κάτι από κάτι κινητά, έτσι, κάτι περίεργα, όχι παιχνίδι να παίξω, έτσι, ότι σε κάνουν ότι είσαι κάπου, ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Εντυπωσιακό, έτσι, δηλαδή ψαρώνεις ή το έχω δοκιμάσει κάτι μαγαζιά, όπου όπου και αν κοιτάξεις, ναι, βλέπεις το δωμάτιο που είσαι μέσα. Εγώ πιστεύω αυτό ότι μεθαύριο, κάποια στιγμή τα παιχνίδια θα είναι έτσι, φίλε. Δηλαδή θα μπαίνεις όπως είσαι ολόκληρος μέσα. Με νευρικά συστήματα κάπως, συνεργαίνει, ναι, ναι. Για κάπως έτσι πιστεύω θα γίνει αυτό το πράγμα, ναι. Οπότε περιμένεις ότι στην επόμενη γενιά θα δεις όμως πιο πολύ απλά μια βελτίωση, όπως είδαμε από PS3 σε PS4, ένα κλικ καλύτερα γραφικά, και πιστεύεις ότι θα τα κάνουμε κανένα μπαμ τώρα να δούμε τίποτα? Δεν νομίζω κανένα μπαμ. Πάμε καλύτερα σε γραφικά, πράγμα, ναι, ναι, ένα κλικ πάλι πάνω. Μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σου για τα τεράστια σύγχρονα video games που πολλά θες εβδομάδες ή και μήνες για να τα τερματίσεις? Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω το χρόνο, έτσι. Ναι. Κάποιος που έχει χρόνο, που είναι μόνος του και έχει χρόνο, πιστεύω θα το γουστάρει αυτό που δεν τελειώνει. Γιατί υπήρχαν παιχνίδια. Χωρίς οικογένεια. Τότε, ναι, και εγώ τότε που πήγαινα σχολείο υπήρχαν παιχνίδια που έλεγα: ωραία, δεν θέλω να τελειώσει. Άγει κι άλλο, ωραία, δεν θέλω να τελειώσει. Άγει. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, από τη μία, ναι. Τώρα, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε εμάς τουλάχιστον δυσκολεύει η κατάσταση. Οπότε είναι αυτό που έλεγε και πριν ο Βασίλης που παίζαμε το Neo Geo, ότι έχει το CD εδώ το Neo Geo, βάζει παιχνιδάκια arcade, γρήγορα ξεκούραστα,
Το Μπένι Γκέιμερ που λέει ο λόγο με το χειριστήριο σε αυτό, από το να κάθεσαι να σκαλώνει με άλλα που είναι ο γρίφο. Θέλω να τα παίξω και αυτά, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνο. Δηλαδή, αν πω εδώ να παίξω μισό, να ξεχαστώ. Και κάνει τη δουλίτσα σου γρήγορα και εύκολα. Από ο καθένα τα γούστα του, έτσι. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά και εγώ με τα μεγάλα τα νιώθω ψυχαναγκαστικά, φίλε. Δηλαδή τώρα έχω το Red Dead Redemption από πέρσι που βγήκε. Μου το είχε πάρει δώρο γυναίκα μου. Είχα πάρει καπάκια το Fallout 76 και αυτό Open World μόλις είχε βγει. Και είχα πάρει και καπάκι το Assassin's Creed Origins, το Odyssey, τη συλλεκτική. Τρία Open World. Ετερμάτισα το Μάιο το Odyssey. Και τώρα έπαιζα κάτι PS4 και λέω τώρα μετά από ένα χρόνο να ξεκινήσω το Red Dead. Που θα μου πάρει φίλε να το τερματίσω τον άλλο Μάιο. Εντάξει, είναι καφρίλες. Ναι, είναι καφρίλες. Εντάξει. Αλλά όπως είπαμε. Ο καθένας, ναι, όπως του βγαίνει. Κάπως έτσι. 20η ερώτηση. Ποιο παιχνίδι ρετρό θα ήθελες να γίνει remake Pavla Remaster? Αυτό που ήθελα έγινε, ξέρω εγώ. Resident Evil 2. Ναι. Το οποίο δεν το έχω παίξει ακόμα, δεν έχω προλάβει. Ό,τι έχω δει από σένα που είχαμε κάνει εκεί τα... με το Xbox. Ναι, τώρα ναι. Να βγει το 3, να πω το Nemesis. Το Nemesis. Θα είναι δυνατό. Βέβαια, πολλοί κόσμος με το 2 δεν έμεινα ευχαριστημένοι. Εγώ έμεινα ευχαριστημένοι. Εγώ έμεινα. Ναι. Και εγώ δηλαδή από ό,τι έχω δει, δεν έχω παίξει. Αλλά από ό,τι έχω δει, όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θα μπορούσαν να έχουν τις κλασικές κάμερες που λένε πολύ. Ναι, τα tank controls και αυτά. Τι, παιδιά, αφού προχωράμε, δηλαδή έχεις το κομμάτι, την ιστορία, αυτά, άμα είναι και τελείως ίδιο, με καλά, πιο καλά γραφικά, δεν θα κάτσεις να παίξεις, ξέρω εγώ. Ναι, ισχύει. Και το Nemesis θα έχουν πάρει και λίγο feedback λίγο πιο καλά από το 2, το remake, και πιστεύω το Nemesis θα βγει πολύ δυνατό. Άντε, για να το δούμε κι αυτό. Ναι, όντως. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Παρακολουθείς ελληνικό gaming YouTube, είτε ρετρό βασισμένο, είτε σύγχρονα μηχανήματα, και αν ναι, αν όντως παρακολουθείς, αν θες να αναφέρεις κάποια κανάλια που βλέπεις. Μόνο Νίκο! Πραγματικά, εγώ βλέπα ξένα περισσότερο, οπότε κάποια στιγμή έτσι τυχαία που το είδα σε μια ομάδα που... Είχες ανέβει ότι θα ξεκινήσεις τότε αυτά και μπήκα και άκουσα που λέγατε ότι παιδιά οι συλλέκτες να μας... Που σου είπα ότι ήμουν ο πρώτος που επικοινώνησα μαζί σου. Κόλλησα. Κόλλησες, ωραίες. Και όντως είναι για τους fans του καναλιού και με στηρίζει πάρα πολύ και ποστάρει και τα επεισόδια μου στην ομάδα του. Ο Βασίλης είναι μεγάλος. Παιδιά, ο Νίκος κάνει πολύ καλή δουλειά. Το αγαπάει αυτό όπως και εγώ. Το κάνουμε γιατί γουστάρουμε, αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος που το... Ακριβώς. Είναι και οι φανς μας βλέπουν, γουστάρουν για αυτοί και ναι, αυτό. Βγαίνει από την ψυχή μας, δηλαδή είναι από φανς για φανς. Δεν κάπως είναι ούτε έτσι. Από εταιρεία, ούτε από μεγάλους YouTubers που έχουν από πίσω χορηγούς, χρόνους, να τους τα φτιάχνουν. Είναι ναι, για πάρτι μας. Μπορεί κάποια στιγμή και εσύ να ξεκινήσεις πιο δυναμικά. Εγώ είμαι κλασικός εδώ, θα μείνω. Και τελευταία ερώτηση. Ξέρεις, η πιο αυτή που. Τέτοια ερώτηση πιστεύω θα την έκανε ο Βέγκα του Street Fighter γιατί ήταν ενάρξης για τον εαυτό του και καλά ότι νόμιζε ότι ήταν γαμάτος. Ποια είναι η γνώμη σου για το κανάλι μου, αλλά δεν θέλω να μου πεις καλό, κακό. Θέλω να μου πεις κάτι που δεν σ' αρέσει ή κάτι που δεν έχω κάνει και θα ήθελες να αρχίσω να κάνω. Δηλαδή, π.χ. πιο σύγχρονα παιχνίδια reviews. Θες live streams, θες να αφοσιωθώ σε κάτι άλλο. Τι πιστεύεις ότι λείπει από το κανάλι ή τι πιστεύεις ότι είναι καλό το κανάλι σε κάτι. Γιατί και εγώ έτσι βελτιώνομαι από σοβαρά άτομα. Θα ήθελα το παλιό intro να επανέλθει. Γιατί έχω φάει ξύλο το παλιό intro. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σου το είπα όταν ήρθες. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Παιδιά, άμα το ξαναβάλω να ξέρετε, ο Βασίλης εδώ επέμεινε. Εντάξει, ήταν φοβερό. Εντάξει, είναι μεγάλο, αλλά είναι ωραίο, ρε παιδιά. Χορταστικό, ξεκινάει επεισόδια. Άρα εδώ κάνει επεισόδια 2,5 ώρες. Δεν θα είναι το intro ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Ήτανε δίλεπτο. Τι θα είναι, ξέρω εγώ. Τι θα είναι, 5 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα intro το οποίο μου είχε πάρει παιδιά 7-8 ώρες για 2 λεπτά. Για να το φτιάξει. Ναι, και ήθελα αυτό το intro να δείξει τι θα είμαι εγώ και το κανάλι μου. Δηλαδή μέσα σε 2 λεπτά να σας δείξω πολύ ωραία τι θα βλέπετε. Βέβαια, πολλοί με κράξανε τι intro είναι αυτό και θα δω αλλού αυτό που θέλω γιατί βαριέμαι το intro σου. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι το YouTube έχει και ένα slider που άμα κάτι δεν σου αρέσει, το προχωράς. Αλλά, ναι,
Και έκανα το νέο intro αναγκαστικά επειδή κάποιοι... Εσπάω, εμένα μου αρέσει το παλιό, μου είπες να σου πω, οπότε εγώ τα λέω. Κομπλέ. Θα μ' άρεσε που θα θέλω να κάνεις στη συνέχεια είναι να μαζευτούμε όσοι έχουμε κάνει επεισόδια ή κάποιος που δεν έχει κάνει, δεν είναι αυτό, και να παίξουμε έτσι σε κάποιο χώρο αγαπημένα παιχνίδια, να κάνουμε κόντρες το ένα το άλλο. Πιστεύω και αυτό θα μετρήσει άσχημα. Αφού το ανέφερε, παιδιά, ο Βασίλης αυτό που θα ήθελε, θα σποιλάρω τα σχέδιά μου τώρα, γιατί το σηκώνει η περίσταση, για τα Χριστούγεννα. Επειδή τα Χριστούγεννα, ειδικότερα εμείς που τα ζήσαμε τότε με την προσμονή να μας κάνουν εδώ μια νέα κονσόλα ή ένα νέο παιχνίδι, τα Χριστούγεννα έχω σκεφτεί να γίνει ένα επεισόδιο στο σπίτι μου, που θα έρθουν οι συλλέκτες που έχω κάνει επεισόδια και να παίξουμε κάπως Back to the Future παιχνίδια τότε σε παλιά μηχανήματα, Mega Drives, ναι, διπλά τώρα Street Fighter, τι θα παίξουμε, και να νιώσει το κλίμα λες και ήμασταν τώρα το 1992-1994. Ναι, πραγματικά θα είναι τούμπαν. Αυτό το επεισόδιο είναι για επαιτειακό. Και τα Χριστούγεννα πιστεύω, γιατί όλοι λέγαμε αυτά τα κάλαντα εκεί πέρα. Μπράβο. Ξυπνάγαμε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, κάναμε το μεροκάματο για να πάμε να πάρουμε το παιχνίδι ή επιτραπέζιο θα ήταν αυτό, γιατί και πολλά επιτραπέζια έχω βάλει. Εννοείται, εννοείται. Τα Χριστούγεννα ή παιχνίδια. Όχι, φίλε, αυτό που ζήτησες θα γίνει και θα γίνει σε επαιτειακό επεισόδιο τα Χριστούγεννα. Θα σταθείτε σπίτι μου. Μια χαρά. Αυτά τώρα δεν ξέρω αν κάτι άλλο σε χαλάει. Γενικά, οκ. Okay, εντάξει, εγώ με τα καινούργια παιχνίδια δεν έχω και τρέλα να δω κάτι. Πιστεύω ότι όλοι κάνουν επεισόδια με καινούργια παιχνίδια. Στα παλιά είναι αλήθεια. Στο ρετρό είναι όλη η μαγιά και όλο το αυτό που μου αρέσει εμένα, έτσι. Ναι. Οπότε εντάξει, αυτά. Οκ, okay, εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι θα βγει και επεισόδιο σύντομα για ένα review αγαπημένου ενός παιχνιδιού PS4 Exclusive που έχω υποσχεθεί στο Γιάννη θα το κάνω και δεν το κάνω τόσο καιρό, θα το κάνω, θέλω να δείξει κάτι άλλο. Είναι ωραίος ο Γιάννης. Αλλά γενικά ναι, και εγώ έχω μια αγάπη περισσότερο στα ρετρό γιατί είναι για ένα κοινό συγκεκριμένο, είναι της ηλικίας μας το κοινό. Αυτό ακριβώς, ναι. Και αυτό εγώ θέλω να το προωθώ στο κανάλι. Μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε, ερωτήσεις, φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Παιδιά, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα και εδώ, Βασίλη. Ευχαριστώ, Αγορίνα μου, πάρα πολύ που ήρθαμε εδώ. Πιστεύω να σας άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο. Αυτά που είδατε εδώ είναι ιδιαίτερα, δεν τα βλέπουμε κάθε μέρα. Κάποιοι μπορεί να μην τα θυμόσασταν, κάποιοι μπορεί να μην ξέρατε ότι υπήρχαν. Πιστεύω ότι σίγουρα σας ξυπνήσαμε όμορφες αναμνήσεις. Είπαμε και πολλές ιστορίες. Είπαμε ιστορίες, εννοείται. Σας δίνουμε τροφή για σχόλια. Θέλουμε να δω τα σχόλιά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αν έχετε πρώτη φορά και φυσικά να κάνετε και ένα join στη σελίδα του Βασίλη στο Facebook που όπως είπαμε θα δείτε το σύνδεσμο. Εγώ το χάρηκα όπως είπαμε πάρα πολύ. Είμαστε σε αναμονή και για μελλοντικό επεισόδιο. Εννοείται, γιατί έχουμε να παίξουμε πολλά παιχνίδια. Έχει εδώ πάρα πολλά, δηλαδή πιστεύω ότι θα έρθω πολλές φορές εδώ ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα έρθω. Τώρα που γνωριστήκαμε, μια χαρά. Καμώ τα παιδιά, ο Βασίλης, το ξέρα από πριν, τον είχα ψυχολογήσει που μιλάγαμε πολύ καιρό. Δυστυχώς έτυχε σήμερα να βρεθούμε πρώτη φορά, αλλά νιώθω σαν να τον ξέρω από μικρό. Ναι, γιατί είναι. Ναι, γιατί έχουμε αγάπη σε κάποια πράγματα και αυτό κάνει το connection που λέμε. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, να είστε καλά και τα λέμε με το επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια, φίλοι μου. Bye, παιδες. Bye. Και εδώ σε αυτή τη γωνία, στο σαλόνι του Βασίλη, είναι τα last gen μηχανήματα. Εδώ βλέπουμε τα παιχνιδάκια από κάτω. Και εδώ το συλλεκτικό το Nintendo Switch, Super Smash Bros. Melee, Xbox One S. Η έκδοση Nova. Έκδοση Nova, ωραίο. Δίπλα. Συλλεκτικό κομμάτι. Συλλεκτικότατο. Συμφωνεί και ο γιος σου με αυτό. Ναι. Νέο Geo SNK Mini καμπινούλα, πολύ όμορφη. Είναι όμορφη. Και δίπλα το PS4. Όλα τα τρία τελευταία last gen μηχανήματα στο σαλόνι, γιατί πρέπει να παίζουν στην HDMI την οθόνη.